Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα στην εκπομπή υπάρχει λύση. Ο Ηλίας Χατζηγεωργίου, φοροτεχνικός. Η Όλια Νικολοπούλου, η δικηγόρος. Ο Αλέξης Μητρόπουλος, ο πρόεδρος ΕΝΙΠΕΚ. Και ο Στάθης Οξτοδουλέλης, ο εργατολόγος. Θα βρούμε λύσεις και θα απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Βίντεο και φωτογραφίες με βασανιστήρια και εκτελέσεις ληφθέντων από τον ISIS, καθώς και άλλες σκηνές ακραίας βίας από τζιχαντιστές, περιλαμβάνονται σύμφωνα με αστυνομικές πηγές στο υλικό που βρέθηκε στο κινητό τηλέφωνο του 32χρονου τζιχαντιστή, ο οποίος συνελήφθη στην Αλεξανδρούπολη. Υπενθυμίζεται ότι εξετάζεται η συμμετοχή του σε τρομοκρατικές πράξεις εκτός Ελλάδος. Σε αναστολή τίθεται και τυπικά το καθεστώς αυτονομίας της Καταλωνίας μετά την εφαρμογή του άρθρου 155 του Ισπανικού Συντάγματος. Την Παρασκευή, η Ισπανική Κυβέρνηση και το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ισπανίας συμφώνησαν στην διεξαγωγή τοπικών εκλογών στην επαρχία τον Ιανουάριο, ερήμην της Βαρκελόνης που αντιδρά, με την απόφαση να ανακοινώνει στην Ισπανική τηλεόραση η Κάρμεν Κάλβο. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει την μέχρι τώρα ψύχρεμη στάση της απέναντι στις εξελίξεις στην Τουρκία και ταυτόχρονα να στείλει αυστηρά αλλά στοχευμένα μηνύματα προς την Άγκυρα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην παρέμβαση που έκανε κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο οποίο συζητήθηκαν οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και η κατάσταση στη γειτονική χώρα. Έφρασα την ανησυχία μου για το γεγονός ότι παρά την αποτελεσματική σε μεγάλο βαθμό συμφωνία, δύσκολη όμως συμφωνία με την Τουρκία, οι ροές υφίστανται ακόμα, σε πολύ μικρότερο βαθμό βεβαίως, αλλά υφίστανται. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διατηρούμε την εγρήγορσή μας και να βρούμε έναν τρόπο πιο άμεσης και πιο αποτελεσματικής διαχείρισης των ροών, σε μια κατεύθυνση βέβαια που δεν θα διαρριγνύει το πλαίσιο των αξιών μας. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με την Τουρκία, αποφασίσαμε να έχουμε μια στάση ψύχρεμη αλλά και αυστηρή ταυτόχρονα απέναντι στην Τουρκία. Αυστηρή διότι είναι φανερό πως υπάρχουν αποκλίσεις από τα προαπαιτούμενα προκειμένου να προχωρήσει η σύγκληση. Υπάρχουν παραβιάσεις στο Αιγαίο πολύ σημαντικές καθημερινά, τις οποίες επισήμανα, αδυναμία επίλυσης του Κυπριακού, αλλά και απομάκρυνση από το πνεύμα της Κοπενχάγης. Συνεπώς, το μήνυμά μας προς τη γείτονα είναι ένα μήνυμα αυστηρό, ταυτόχρονα όμως και ψύχρεμο. Υπό την έννοια ότι συνεχίζουμε να πιστεύουμε την μεγάλη σημασία της διατήρησης της ενταξιακής προοπτικής και της ενταξιακής πορείας. Στο ηλικιώδες ποσό των 30,5 δισεκατομμυρίων ευρώ ανήλθαν τα συνολικά χρέη ιδιωτών και επιχειρήσεων προς το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών στο τρίτο τρίμηνο του 2017, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με το τέλος Ιουνίου 2017. Επισημαίνεται ότι το τρέχον υπόλοιπο μεταβάλλεται καθημερινά, καθώς αφενός εντάσσονται νέοι οφειλέτες με όλες τις προηγούμενες οφειλές τους και αφετέρου οι οφειλές των ενταγμένων οφειλετών είτε αυξάνονται λόγω των μηνιαίων πρόσθετων τελών καθυστέρησης είτε μειώνονται με τις καταβολές ποσών, δόσεις ρύθμισης, έναντι καταβολή και εξόφληση. Έκκληση απευθύνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας, στον εγχώριο τραπεζικό τομέα για επιτάχυνση της αντιμετώπισης του προβλήματος των κόκκινων δανείων, λέγοντας χαρακτηριστικά στο Reuters ότι οι τράπεζες πρέπει να είναι πιο φιλόδοξες όσον αφορά τους στόχους τους για τη μείωση των δανείων. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, τρεις από τις συστημικές ελληνικές τράπεζες
Πειραιώς Εθνική και Alpha Bank σχεδιάζουν να πουλήσουν έως και 5,5 δισευρώ κόκκινα δάνεια στις αρχές του επόμενου έτους. Στα 1,7 δισευρώ διαμορφώθηκε στο 9μηνο του έτους το πρωτογενές πλεώνασμα σε ταμιακή βάση σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην ίδια περίοδο τα έσοδα παρουσιάζονται μειωμένα σε σχέση με το 2016. Μείωση του πρωτογενού πλεονάσματος στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε ταμιακή βάση καταγράφηκε στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, έναντι 4 δισεκατομμυρίων που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 34,06 δισεκατομμύρια ευρώ από 34,85 δισεκατομμύρια πέρυσι. Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών έναντι 2,03 δισεκατομμυρίων πέρυσι, διαμορφώθηκαν τελικά σε 37,66 δισεκατομμύρια από 36,05 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2016. Με την αντικατάσταση του ένφια από τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, η κυβέρνηση επιχειρεί να πιάσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων που προχώρησαν σε γονικές παροχές ή μεταβίβασαν κατά κύριο λόγο την ψηλή κυριότητα ή την επικαρπία σε μέλη της οικογένειάς τους. Με τον τρόπο αυτό μοίρασαν την ακίνητη περιουσία σε τμήματα κάτω των 200.000 ευρώ που ανέρχεται σήμερα το αφορολόγητο όριο για να μειώσουν τους φόρους που πληρώνουν για τα ακίνητα που διαθέτουν. Το σχέδιο που έχει υποβληθεί στους θεσμούς προβλέπει ότι ο φόρος θα υπολογίζεται στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας που έχει η οικογένεια. Στόχος της κυβέρνησης είναι να μεταφέρει το φορολογικό βάρος στους ιδιοκτήτες ακινήτων με μεγάλη περιουσία και να απαλλάξει τις μικρές ιδιοκτησίες από τον φόρο ή να τους επιβληθεί ένας πολύ μικρότερος φόρος σε σχέση με σήμερα. Επίσης, στο νέο φόρο θα ενταχθούν όλα τα αγροτεμάχια, εξέλιξη που θα επιβαρύνει όλους τους ιδιοκτήτες, αλλά κυρίως τους αγρότες, καθώς η κατηγορία αυτή κατέχει και τη μερίδα του λέοντος των αγροτεμαχίων. Σήμερα τα αγροτεμάχια εξαιρούνται από το συμπληρωματικό φόρο. Η εξαίρεση είναι μέχρι και το 2018. Μέχρι και 16 χρόνια πίσω μπορεί να φτάσει ο φορολογικός έλεγχος για εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις. Η πενταετής παραγραφή που ισχύει ως κανόνας δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις εισοδήματος και διαπιστώνεται φοροδιαφυγή. Έχουν προκύψει νέα στοιχεία για τον φορολογούμενο ή υπάρχουν ενδείξεις διακίνησης μαύρου χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες. Από τους αναδρομικούς φορολογικούς ελέγχους γλιτώνουν μόνο όσοι έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση για τα δήλωτα εισοδήματα, καθώς, όπως αναφέρει η εγκύκλιος, αυτές αντιμετωπίζονται με βάση τις ευνοϊκές διατάξεις της απόφασης της ανεξάρτητης αρχής, που είναι η ΠΟΛ 1006/2017. Εφαρμοστική εγκύκλιο με θέμα την παραγραφή των αξιώσεων των ταμείων από μη καταβληθείς εισφορές εξέδωσε ο νέος φορέας κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με αυτήν, από την έναρξη ισχύως του παρόντος, οι απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ από μη καταβληθείς ασφαλιστικές εισφορές υπόκεινται σε 20ετή παραγραφή που αρχίζει από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους, εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία. Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται στις ήδη παραγεγραμμένες απαιτήσεις. Σε βραχνά για χιλιάδες φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις φορολογικές αρχές εξελίσσονται κατασχέσεις σε εισοδήματα και περιουσιακά τους στοιχεία. Η λύση είναι η ρύθμιση τόσο των ληξιπρόθεσμων όσο και των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει να κάνει τη ρύθμιση με αυτοπρόσωπη παρουσία στην εφορία πριν κάποια οφειλή γίνει ληξιπρόθεσμη, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του νόμου 4152/2013 ή μέσω της πάγιας ρύθμισης, που είναι αυτή που γίνεται με ηλεκτρονική αίτηση του φορολογούμενου στο TaxNet. Στο TaxNet είναι ο νόμος 4174/2013. Τώρα, για κάθε οφειλέτη του δημοσίου ισχύει το ακατάσχετο όριο που είναι 1.250 ευρώ και αφορά καταθέσεις σε ένα λογαριασμό που έχει ανοίξει σε ένα τραπεζικό ίδρυμα. Για να ισχύσει το ακατάσχετο όριο θα πρέπει να δηλωθεί ο συγκεκριμένος τραπεζικός λογαριασμός στο TaxNet. Και στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε τις διεθνείς ειδήσεις της ημέρας. Δεν έχει τέλος η τραγωδία στην Πορτογαλία. Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από τις φωνικές πυρκαγιές αυξήθηκε στους 43, καθώς εντοπίστηκε ένα ακόμη άτομο νεκρό σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο απολογισμός αναθεωρήθηκε προς τα πάνω. Έχουν καταμετρηθεί ως αυτή τη στιγμή 43 νεκροί, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Ζορζέ Ντίας.
Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα στους τελευταίους 4 μήνες που η Πορτογαλία βρίσκεται αντιμέτωπη με την πύρινη λέλαπα. Τον περασμένο Ιούνιο, 64 ήταν οι νεκροί από την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή Πεδραγάου Γκραντ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Τουλάχιστον 16 άμαχοι, μεταξύ των οποίων και 7 παιδιά, σκοτώθηκαν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην επαρχία Deir Ez-Zor της Συρίας. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πιστεύεται ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από τη ρωσική πολεμική αεροπορία. Δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από τη διαφημιστική καμπάνια της DAF που θεωρήθηκε ρατσιστική και τώρα ήρθε η σειρά της Nivea. Η δημοφιλής εταιρεία καλλιντικών δέχθηκε πλήθος επικριτικών σχολείων εξαιτίας ενός διαφημιστικού σποτ, στο οποίο δείχνει να γίνονται λευκά τα σημεία του δέρματος όπου απλώνεται η κρέμα Nivea, ενώ το μοντέλο που χρησιμοποιείται στο βίντεο είναι έγχρωμο. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες. Συν 0,42%. Ειρήνη Κυριλένη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα, Σοφία. Λοιπόν, όντως σήμερα βλέπουμε ανωδική πορεία, ωστόσο είναι ήπιες οι μεταβολές σήμερα στο χρηματιστήριο. Βλέπουμε και το τζίρο σε περιορισμένο επίπεδο στα 22 εκατομμύρια και σε 749 μονάδες ο γενικός δείκτης. Βέβαια, είναι ανωδική η πορεία. Τη μεγαλύτερη άνοδο τώρα συγκεντρώνει ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης 1,14%. Ανωδική πορεία όμως και για τον τραπεζικό κλάδο 0,27%. Και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στις μετοχές. Αμετάβλητη παραμένει αυτή τη στιγμή η Πειραιώς 0,40%. Βλέπουμε και τη για την Αλφα Μπακ 1,81%. Πτώση για τη Eurobank 0,57%. Αμετάβλητη αυτή τη στιγμή παραμένει η μετοχή της Εθνικής. Ξεχωρίζει ανωδικά επίσης, να πούμε, Σοφία, και η μετοχή της ΔΕΗ. Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και σήμερα θα βρούμε λύσεις. Σήμερα κοντά μας ο Ηλίας ο Χατζηγεωργίου, είναι ο φοροτεχνικός μας. Καλησπέρα, Ηλία μου. Καλησπέρα. Με τι άλλο θα ξεκινήσουμε, βεβαίως, με τις αλλαγές που έχουμε και γιατί υπάρχει μια σύγχυση. Αλλαγές τελευταία στιγμή στο πόθεν αίσιες. Τι γίνεται? Το πόθεν αίσιες έχει γίνει ο κακός χαμός γενικότερα. Υπήρξε η ανακοίνωση, η δημοσιοποίηση της απόφασης Βουλής της Επικρατείας, το οποίο η ολομέλεια του Συμβουλίου που είχαν προσφύγει οι δικαστικοί απέναντι στην όλη διαδικασία
της υποβολής του εντύπου του Ποθενέσιας, ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου του Ποθενέσιας. Μάλιστα, είχε προβλεφθεί για τους ίδιους παράταση της προθεσμίας υποβολής για αυτόν τον κλάδο και μόνο, για το περσινό Ποθενέσιας. Ουσιαστικά δημοσιοποιήθηκε η απόφαση η οποία προβλέπει την ακυρότητα της υπουργικής απόφασης βάσει της οποίας συμπληρώνονταν οι δηλώσεις, οι ηλεκτρονικές δηλώσεις Ποθενέσιας από όλους τους υπόχρεους. Με το που δημοσιοποιήθηκε η απόφαση αυτή, υπήρξε προβληματισμό στον κόσμο πώς θα βάσει ποια απόφαση θα υποβάλουν δηλώσεις Ποθενέσιας, γιατί ουσιαστικά από τη στιγμή που η απόφαση που δημοσιοποιούσε τις οδηγίες για το πώς θα υποβληθεί το έντυπο ακυρώθηκε, ουσιαστικά δεν υπήρχαν οδηγίες για την υποβολή του εντύπου, άρα κατ' επέκταση δεν ήταν δυνατόν να υποβληθεί το έντυπο. Άλλωστε υπήρξε και σχετική ανακοίνωση του δικαστικού σώματος επ' αυτού. Από την άλλη, το Υπουργείο Οικονομικών είχε ήδη προαναγγείλει ότι δεν πρόκειται να πάρει παράταση η ημερομηνία υποβολής του εντύπου αυτού. Το Σάββατο, λοιπόν. Είναι μέχρι αύριο 29 Οκτωβρίου. Λοιπόν. Εκτός από μια εξαιρετική περίπτωση όπου ο φορολογούμενος είχε προθεσμία υποβολής της δήλωσης 16 Αυγούστου και η προθεσμία του Ποθενέσιας είναι 3 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της υποβολής της δήλωσης, άρα πάει 16 Νοεμβρίου. Σε όλους τους υπόλοιπους υπήρξε αυτοματισμός του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα υπόλοιπα. Τα συναρμόδια Υπουργεία και εκδόθηκε, δημοσιοποιήθηκε στο ΦΕΚ νέα υπουργική απόφαση, η οποία προβλέπει ξανά τις διαδικασίες υποβολής του Ποθενέσιας. Για να είμαι ειλικρινής, τέτοιο αυτοματισμό σε δημοσιοποιήσεις αποφάσεων δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Μαρτυράει κάποια πράγματα για τη σχέση της κυβέρνησης με το δικαστικό σώμα. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, επειδή αυτό δεν απασχολεί τον κόσμο που είναι υπόχρεος του εντύπου της υποβολής του εντύπου του Ποθενέσιας. Αυτό που προτείνω στον κόσμο είναι να υποβάλει το έντυπο, ακόμα και αν του λείπουν κάποια υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, γιατί δεν είναι δυνατόν να τα βρει Παρασκευή βράδυ, ειδικά άμα δεν έχει banking ή η τράπεζά του δεν υποστηρίζει το να του δείχνει το υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου του 2016. Μπορεί να το υποβάλει κατά προσέγγιση, έτσι κι αλλιώς πάνω κάτω όλοι περίπου ξέρουμε τα χρήματα που είχαμε μέσα. Και όταν μάθει το πραγματικό ποσό, εντός 30 ημερών από αύριο, άρα μέχρι την 21η Νοεμβρίου, να υποβάλει συμπληρωματική δήλωση Ποθενέσιας που θα τροποποιεί τα ποσά βάσει πραγματικότητας. Αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα η δήλωση του Ποθενέσιας, το πρόστιμο είναι 400 ευρώ, εάν υποβληθεί εντός 30 ημερών, άρα μέχρι τις 21 Νοεμβρίου. Εάν περάσει το 30 ημερό, το πρόστιμο μεγαλώνει αρκετά, αλλά το χειρότερο είναι ότι υπάρχουν και ποινικές διώξεις απέναντι στον υπόχρεο, διότι δεν υπέβαλε ή υπέβαλε εκπρόθεσμα το έντυπο αυτό. Ακριβώς. Άρα λοιπόν μέχρι αύριο δεν έχουμε ακούσει ή δεν γνωρίζουμε για κάποια αρχοδοθή. Έχει ζητηθεί παράταση με την όλη αναμπουμπούλα που προέκυψε, αλλά και γενικότερα και από τον κλάδο των λογιστών, επειδή πλέον το βάρος έχει πέσει στους λογιστές, γιατί το Ποθενέσιας, πέρα από την υποβολή του και από την συμπλήρωση του εντύπου, του ηλεκτρονικού εντύπου, που είναι αρκετά πολύ σύνθετη και θέλει να είσαι εξοικειωμένος με τη χρήση του τάξης. Πέρα από αυτό όμως, αυτό που πραγματικά πρέπει να κάνεις είναι να ελέγξεις εάν τα τραπεζικά διαθέσιμα μπορούν να στηριχθούν από τα εισοδήματα του φορολογούμενου, του συμπολίτη, σε συνδυασμό με τα τραπεζικά διαθέσιμα που είχε εμφανίσει πέρσι, συν όποιες αγορές έχει κάνει μέσα στη χρονιά ή πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων. Mm-hmm. Αν αυτή η εξίσωση δεν οδηγεί στο να μπορεί ο φορολογούμενος να στηρίζει το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού που είχε στην τράπεζά του 31 Δεκεμβρίου του 2016, αρχίζει και δημιουργείται το πρόβλημα. Εκεί είναι λοιπόν φύση το μεγάλο ερωτηματικό. Άρα λοιπόν την επόμενη εβδομάδα εδώ θα είμαστε. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν. Αναμένουμε αποφάσεις. Αναμένουμε και μάλιστα, συγγνώμη που σε διακόπτω, να το τονίσουμε και αυτό. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θεωρούσε αντισυνταγματικότητα να δηλώνονται τα μετρητά και τα τιμαλφή, πράγματα μεγάλης αξίας που ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ και τα μετρητά όταν ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ. Γιατί δεν είναι θεωρεί αδιάβλητο το σύστημα, δεν είναι δυνατόν, το θεωρεί προσωπικό δεδομένο. Στην υπουργική απόφαση δεν αφαιρέθηκε αυτό. Προβλέπεται ότι θα πρέπει να δηλωθεί. Άρα περιμένουμε γενικότερα εξελίξεις στο πώς θα γίνει να συμφωνήσουν τα συναρμόδια Υπουργεία με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εδώ θα είμαστε, κυρίες και κύριοι. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε στο 901-90-15-035, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. SBC, και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-777.
Με τι άλλο θα συνεχίσουμε βεβαίως και θα δούμε τι γίνεται με αυτόν τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, θα δούμε τι αλλαγές υπάρχει στον ένφια, οικογενειακός ένφια, μέσα σε εισαγωγικά το οικογενειακός πλέον, έχουν γίνει διάφορα. Εμείς έχουμε ετοιμάσει κάποια σημεία για να μας εξηγήσεις τον οικογενειακά και τι σχεδιάζει βεβαίως το Υπουργείο Οικονομικών, για να καταλάβουμε γιατί ακούσαμε και για τα αγροτεμάχια, γιατί ακούσαμε ότι κάποτε μοιράζανε τα τετραγωνικά του. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ο κόσμος να κρατάει μικρό καλά στις αλλαγές του φόρου, γιατί 3,2 έλεγε το κοντέρ του προϋπολογισμού, 3,2 δισεκατομμύρια έλεγε ότι θα πρέπει να βεβαιωθούν πέρσι με αυτή τη μορφή του ένφια που πληρώνουμε φέτος. 3,2 έχει ήδη αναφέρει ο προϋπολογισμός για του χρόνου. Άρα, όποιες μεταβολές και να γίνουν, τα χρήματα που θα πρέπει να βεβαιωθούν, άρα και αυτά που θα πρέπει να εισπραχθούν βάσει προϋπολογισμού, είναι τα ίδια. Άρα, ενδεχομένως κάποιοι να κερδίσουν, ίσως αυτοί που έχουν λίγο χαμηλότερης αξίας εμπορικής ή αντικειμενικής, θα δούμε και με αυτή την εξίσωση ακριβώς, τελικά αντικειμενικής εμπορικής. Σε σύγκριση με κάποιους που έχουν κάποιο παραπάνω ακίνητο, κάποια παραπάνω ακίνητα που έχουν κληρονομήσει και γενικότερα έχουν παραπάνω από ένα ακίνητα που ενδεχομένως θα πληρώσουν λίγο παραπάνω την ύφη. Πάμε σας παρακαλώ πολύ να δείξουμε στις κάρτες για να δούμε τον οικογενειακό αυτό το νέο φόρο ακίνητης περιουσίας. Ξεκινάμε λοιπόν, καταργεί το ένφια και αντικαθίσταται από τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Δηλαδή, απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάργηση του ένφια είναι η εξίσωση των αντικειμενικών αξιών με τις πραγματικές τιμές πώλησης των ακινήτων. Να δούμε ποιες θα είναι αυτές, πώς θα υπολογιστούν, Με ποια βάση, γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα πάμε στις λογικές που πήγαμε και πρόπερση, μια κάθετη μείωση σε σχέση με τις τιμές που εφαρμόζονται σήμερα. Περίπου με μια μικρή προσέγγιση αναπεριοχή, δεν νομίζω να προσεγγίσουν. Γιατί η κυρία Παπανάτσου είπε ότι θα υπάρχουν στο κομμάτι, θα είναι οριζόντια η μείωση και ακούσαμε μέχρι και για μείωση 40% σε κάποιες. Το κοντέρ λέει 3,2. Εγώ αυτό ξέρω. Και από την άρα, άλλη, όπου και να κολλήσουν οι αντικειμενικές, και επειδή θα πηγαίνει βάση αντικειμενικών ο υπολογισμός, όπως φαίνεται, θα το αλλάξουν και το όνομα και θα το ονομάσουν φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Άρα θα εξαρτάται κατά πολύ από την αξία των ακινήτων και όχι από τα τετραγωνικά, από τον όροφο, από την παλαιότητα, αλλά όλα αυτά θα δημιουργούν την αξία του ακινήτου. Άρα πάμε σε άλλες λογικές σε σχέση με ό,τι εφαρμόζεται σήμερα. Ναι, αλλά πολλοί αναρωτιούνται αυτό λοιπόν το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας να απευθυνόμαστε σε ένα ποσοστό 3%. Αυτό λοιπόν το 3% θα επομιστεί αυτή τη διαφορά και με τις εκπτώσεις που ακούσαμε μέχρι 40%. Τι σημαίνει? Ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας όπως εφαρμόζονταν στο παρελθόν, επειδή πρόκειται για απλή συνωνυμία, δεν προϋπολογίζονταν σε καμία περίπτωση αυτό το ποσό. Mm-hmm. Ήταν πολύ χαμηλότερο το ποσό που πληρώνονταν από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας από το 2010 και πίσω. Άρα αποκλείεται. Τότε πλήρωναν το 3% των συμπολιτών μας, των φορολογουμένων, φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Μάλιστα. Αν πάμε σε αυτή τη λογική, καταλαβαίνουμε ότι είναι αδύνατον το 3% των ιδιοκτητών των ακινήτων να πληρώσουν 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν πάμε σε τέτοια συμπεράσματα και σε τέτοιες λογικές, πολύ φοβάμαι ότι θα είναι αδύνατο να πληρωθεί ο φόρος αυτός. Θα πρέπει να μοιραστεί σε κάθε περίπτωση. Από εκεί και πέρα, μου κάνει λίγο μεγάλη εντύπωση αυτό που λένε για το οικογενειακό και να αλλάξουν και να υπάρχει, να βεβαιώνεται οικογενειακά ο φόρος αυτός. Δεν νομίζω να πάει στη λογική να πηγαίνει ένα οικογένεια, γιατί η περίπτωση του να υπάρχει κοινή εκαθάριση είναι όταν ο άντρας με τη γυναίκα. Τα παιδιά, αν είναι ενήλικα και κάνουν δική τους φορολογική δήλωση, δεν νομίζω να μπορεί να συνυπολογιστεί στην εκαθάριση του ένφια. Θα πάμε δηλαδή σε λογικές ανακατοικία. Πολύ φοβάμαι ότι θα καταλήξουμε ακριβώς σε φιάσκο. Στο σημείο αυτό, να καλησπερίσω, είναι η δικηγόρος μας η Ολία Νικολοπούλου. Καλησπέρα, Ολία μου. Καλησπέρα. Μεγάλο θέμα το θέμα του ένφια. Καταλαβαίνεις, ακούμε διάφορα. Ακούμε για πλέον έναν νέο φόρο ακίνητης περιουσίας, οικογενειακός ένφια λοιπόν. Αυτό συζητάμε με τον. Έχουμε μείνει άφωνοι με αυτό. Αυτό όμως πολύ ωραία το είπε ο Ηλίας. Η κυβέρνηση όταν ανέλαβε είχε δεσμευθεί ότι θα καταργήσει τον ένφια. Άρα πάμε στην κατάργηση του ένφια και το αλλάζουμε απλά όνομα. Έτσι ακριβώς. Ήρθε η ώρα της υλοποίησης. Ναι, μόνο που δεν θα είναι εξ ολοκλήρου η υλοποίηση, ξέρεις, θα είναι μόνο τύπης. Ναι. Και αυτό που μας άφησε άφωνους είναι προφανώς η νέα αρχή η οποία θα διέπει τον πρώην έμφυα και νυν ΦΑΠ.
οικογενειακή. Δηλαδή, ναι, αυτό ναι, πάλι. Το δεύτερο δεν ξέρω που μόλις ούτε πώς μπορεί να γίνει, ούτε με ποιο τρόπο μπορεί να επιβληθεί. Και αντί τέλος πάντων να εστιάσουμε στις αντικειμενικές που έχουμε το τεράστιο πρόβλημα και που ακούσαμε για τις τοπικές επιτροπές που όπου να είναι θα συσταθούν και στις οποίες θα συμμετέχουν όλοι οι ειδικοί, μπας και βγάλουμε καμιά άκρη με αυτές τις αντικειμενικές που από ό,τι φαίνεται μάλλον δυσκολεύουν την κατάσταση, απ' την άλλη τώρα μας έρχεται και το οικογενειακό. Δηλαδή πώς θα γίνει αυτό, πώς θα υλοποιηθεί αυτό, βρε παιδιά. Και όπως είπε ο Ηλίας, μεταξύ ενός ζευγαριού το κατανοούμε. Μεταξύ των τέκνων. Και θα συμμετέχει και ο παππούς και η γιαγιά στην μετά, ιστορία. Μετά τις αποποιήσεις θα δηλαδή τι θα γίνει ακριβώς. Πάμε λοιπόν με το δεύτερο σημείο. Αυτό είναι που μόλις ότι προβλέπεται λοιπόν, εμείς σας εξηγούμε πώς θα είναι αυτός ο οικογενειακός νέος φόρος, προβλέπεται οικογενειακό φορολόγητο, το οποίο πιθανόν να προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών κάθε οικογένεια. Είναι αυτό που μας είπε η κυρία Νικολοπούλου και ο κύριος Χατζηγεωργίου. Κάτι αντίστοιχο ίσχυε και το 2011 με το φόρο ακίνητης περιουσίας. Περίπου πηγαίνει ένα ζευγάρι. Αν ήταν ζευγάρι, αυξανόταν το αφορολόγητο. Μάλιστα. Αν υπήρχαν τέκνα, αυξανόταν το αφορολόγητο με την προϋπόθεση ότι τα τέκνα δεν είναι ενήλικα. Αν πάμε σε τέτοια λογική, ενδεχομένως και να είναι εφαρμόσιμο. Αλλά εγώ πάντα στο μυαλό μου έχω το ποσό που πρέπει να βεβαιωθεί. Υπολογίζοντας και το αφορολόγητο που υπολογίζουν ότι θα καταλήξουν, δεδομένου ότι υπήρξε διαμερισμός των ακινήτων προκειμένου να πέσουν κάτω από τις 200.000, πολύ φοβάμαι ότι θα πάμε σε τερτύπια για να μπορέσει να φτάσει στο στόχο της βεβαίωσης του φόρου αυτού, του ποσού. Και ποιο θα είναι το αφορολόγητο, ένα θέμα εδώ. Βέβαια. Θα είναι το αφορολόγητο των 200.000 που ισχύει σήμερα για το συμπληρωματικό. Γιατί αν είναι αυτό. Το θεωρώ και εγώ αδύνατο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν το αφορολόγητο, ας πούμε, είναι 50.000, τι έχει να γίνει πάλι στα μεσαία στρώματα, έτσι. Δηλαδή πάλι ποιο θα πληρώσει. Γι' αυτό λοιπόν εμείς αποτυπώνουμε αυτά τα σημεία, αυτά που ακούμε εδώ είμαστε και σας τα λέμε. Και τα βλέπουμε και στην πορεία. Τα αποτυπώνουμε έτσι ώστε όταν είναι κάτι υπό συζήτηση να μπορούν να αποτυπώνονται τα αδύνατα του σημεία για να βελτιώνεται. Αυτός είναι και ο λόγος που τα αποτυπώνουμε, όχι για να κριτικάρουμε. Δυστυχώς, όταν εμείς τα λέμε καιρό πριν, τα βλέπουμε λοιπόν και στην πράξη, γιατί μας τα έλεγε και ο Ηλίας ο Χατζηγεωργίου πριν καιρό και τελικά τώρα τα βλέπουμε και στην πράξη. Να συνεχίσουμε και αυτό είναι το άσχημο τώρα, γιατί θα υπάρχει πλήρης ένταξη των αγροτεμαχίων στο νέο φόρο, πιθανόν από το 2019. Και αυτό διότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών δεν έχουν καταφέρει να υπολογίσουν την αξία των αγροτομαχίων και δεν θέλω αυτό που μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπολογιστεί η αξία, ειδικά για τα αγροτομάχια που είναι σε περιοχές που δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία. Υπάρχουν περιοχές που δεν γίνονται συμβόλαια, άρα δεν μπορούν να ληφθούν τα συγκριτικά στοιχεία για να υπολογιστεί. Ο λόγος είναι συμβόλαιο. Ο λόγος. Κάποτε με το λόγο σου είναι το συμβόλαιο. Υπάρχουν ακόμα αγροτεμαχίες, ναι, αυτό που λέει ο Ηλίας, που είναι διαλόγου και το πρώτο συμβόλαιο μεταβίβασης θεωρείται η αποδοχή από τους κληρονόμους και μάλιστα μόνο σε αυτό πώς θα το αποτυπώσουμε όμως. Πώς θα το αποτυπώσουμε. Αυτό που είναι το αγροτεμάχιο και μετά θα το αποτυπώσουμε. Αυτό. Σωστό. Και φανταστείτε το τι θα γίνει στο κομμάτι βεβαίως και οι αγρότες που μας παρακολουθούν, τι σημαίνει σε αυτό το να λέμε για τα αγροτεμάχια. Πρώτον για τους αγρότες, όπως πολύ σωστά λες, αλλά εγώ σου λέω και για το μέσο Έλληνα, ο οποίος ξέρουμε και τα έχουμε πει επανειλημμένα, κληρονόμησε, κράτησε για να έχει λίγο λάδι, κάποια στρέμματα που μπορεί να ακούγονται πολλά, τα 10, τα 8, τα 5, αλλά μιλάμε για αγροτεμάχια και μάλιστα μιλάμε εκτός και μακριά από πόλεις, χωριά, οικισμούς κλπ. Τέρμα Θεού ενδεχομένως. Άρα λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις ο άνθρωπος που έχει 10 στρέμματα, ο άνθρωπος που έχει ένα μικρό εξοχικό ή ένα σπίτι στο χωριό που κληρονόμησε από τους γονείς του και παράλληλα έχει και ένα σπίτι στην Αθήνα. Ενώ όμως δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Καταλαβαίνουμε όλοι πού θα πάει. Και μιλάμε και στην Ελλάδα και καταλαβαίνετε πια όλο αυτό που μόλις μας ανέφερε η κυρία Νικολοπούλου. Να δούμε και το τελευταίο. Δυστυχώς ο νέος φόρος επιβαρύνει τους έχοντες μεγάλης ακίνητης περιουσίας και θα εξαιρέσει τις πολλές. Νομίζω ότι αυτό είναι μύθος, αν με επιτρέπεις. Είναι έτσι όπως το. Βεβαίως. Έχουμε γιατί γύρω μπροστά μας, θα το έχουμε, δούμε. Να το δούμε, ναι. Λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος. Όπως το λες. Είναι απλά μαθηματικά. Τελικά όμως, μεγάλη, για, ξέρετε, πολλές φορές αναρωτιέμαι τι σημαίνει μεγάλη ακίνητη περιουσία. Γιατί πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία είναι να έχει σπίτι και ένα. Εδώ είναι που θα παίξει το αφορολόγητο, φαντάζομαι. Δηλαδή, εδώ αναμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αφορολόγητο. Άρα, τελικά θα δούμε ποιοι θα έχουμε μεγάλη ακίνητη περιουσία στο φινάλε. Όλοι θα έχουμε, πιστεύω, στο τέλος. Αλλά πολύ φοβάμαι, διαβάζοντας και τα δημοσιεύματα και τις σκέψεις και μιλώντας και με τους αρμόδιους που τρέχουν τον νόμο αυτό. Θεωρώ ότι πουθενά δεν θα υπάρξει πρόβλεψη για τη χρήση του ακινήτου, άρα ο φόρος θα είναι ο ίδιος είτε το ακίνητο
φέρνει εισόδημα στο φορολογούμενο, mm-hmm. είτε δεν φέρνει εισόδημα στο φορολογούμενο και είναι κενό. Κοντεύει να πέσει η στέγη ή το πολύ πολύ να του χαμηλώνει ελάχιστα την αξία, άρα ελάχιστα το φόρο. Άρα πάμε σε λογικές πάλι ενός άδικου φόρου, όπου έχει γίνει κοινά αποδεκτό από όλες τις πρώην κυβερνήσεις, από όλες τις αξιωματικές αντιπολιτεύσεις, ότι ο φόρος αυτός είναι άδικος, αλλά όταν φτάνει να τον εφαρμόσουν και να τον προσαρμόσουν και να τον αλλάξουν, καταλήγουμε πάντα στα ίδια αποτελέσματα. Πάμε να διαβάσουμε και κάποιες ερωτήσεις τηλεθεατών. Ποιοι είναι υπόχρεοι στην υποβολή υπόθεν έσχες τώρα, ακόμη και όσοι δεν έχουν αλλαγές? Είναι πάρα πολύ υποχρεοί της υποβολής υπόθεν έσχες. Ξεκινάμε τον Πρωθυπουργό, τους βουλευτές, υπουργούς, δημάρχους, αντιδημάρχους και το καθεξής. Αλλά αν υπολογίσουμε και τις περίπου 25 κατηγορίες πολιτών που θα πρέπει να υποβάλουν το έντυπο υπόθεν έσχες, φτάνουμε σε πάνω από εκατοντάδες οι φορολογούμενοι που θα πρέπει να το υποβάλουν το έντυπο. Όσες υπηρεσίες έχουν συμπεριλάβει τη λίστα, έχουν ειδοποιηθεί ήδη υπόχρεοι από το email τους, όμως είναι πάρα πολλές υπηρεσίες που δεν έχουν ειδοποιηθεί ότι θα πρέπει να υποβάλουν το έντυπο. Επίσης, όποιος υπέβαλε πέρσι και έπαψε να έχει την ιδιότητα βάσει της οποίας θα πρέπει να υποβάλει, θα πρέπει και τον επόμενο χρόνο να το υποβάλει το έντυπο αυτό, που έπαψε να έχει την ιδιότητα αυτή. Και αν η ιδιότητα αυτή είναι του βουλευτή ή του δημάρχου ή του υπουργού και τους υπόλοιπους αιρετούς που είναι υπόχρεοι υποβολής υποθεν έσχες, το διάστημα αυτό γίνεται τριετές. Άρα προσοχή, από όσους θα πρέπει να το υποβάλουν είναι πάρα πολύ. Θα πρέπει να ψάξουν τον νόμο, να τον μελετήσουν. Υπάρχει σχετική αρθρογραφία στο site μας, που αναφέρει τους υπόχρεους του υποθεν έσχες και τον νόμο. Καλό θα είναι να μπουν και να μεγάλη δουν. Λοιπόν προσοχή. Επειδή έχουν έρθει αρκετές ερωτήσεις εδώ, βεβαίως θα το συζητήσουμε και αυτό με την κυρία Νικολοπούλου, όπως και το κομμάτι των ρυθμίσεων και για τις εκατοδόσεις και για το τι γίνεται με τις οφειλές που έχουμε στα ασφαλιστικά ταμεία και πλέον στην εφορία. Αγοράστηκε διαμέρισμα στο όνομα της συζύγου. Και απεβίωσε ο σύζυγος. Έχει μόνο ανήψια. Αυτά δικαιούνται κάποιο μερτικό στο διαμέρισμα? Ένα λεπτό. Η σύζυγος αγόρασε διαμέρισμα. Διαμέρισμα. Δεν έχει σύζυγο. Έχει αποβιώσει ο σύζυγος. Ακριβώς. Και δεν έχει και τέκνα προφανώς. Δεν έχει τέκνα και έχει μόνο η ανήψια. Η εξαδιαθέτου, βεβαίως, η εξαδιαθέτου τα ανήψια ή κληρονόμη. Αυτή είναι η κληρονόμη. Λοιπόν, θα τα δούμε και στη συνέχεια, γιατί βλέπω έχουν έρθει αρκετές ερωτήσεις. Θα μας τα πει η κυρία Νικολοπούλου τι γίνεται και τι πρέπει να προσέξετε. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε και να δούμε τι γίνεται και με τις ρυθμίσεις. Ρυθμίσεις γιατί στα ασφαλιστικά ταμεία, ρυθμίσεις στην εφορία και βεβαίως όσοι έχουν απομείνει στη ρύθμιση των εκατοδόσεων και δεν θέλουμε να βγουν σε καμία των περιπτώσεων, γιατί ακούμε για 120 αλλά δεν βλέπουμε ακόμα ούτε κάτι. Ούτε 120. Όλοι οι Νικολοπούλου τα έχουμε αναφέρει πριν το καλοκαίρι. Θυμάστε, το συζητούσαμε αυτό το περιβόητο, δεν λέγαμε και για τα άρθρα 15, αλλά ακόμα είμαστε στην ρύθμιση των 12 δόσεων. Αυτό, κοίταξε Σοφία μου, ενώ ο εξοδικαστικός συνεχίζει και έχει πάρει την πορεία του και όπως είπες για το άρθρο 15 πάρα πολύ σωστά, μέσω του εξοδικαστικού προχωράει κανονικά, σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των 120 δόσεων που αναμένουμε για τους ελεύθερους και τους αυτοαπασχολούμενους και αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία βέβαια και τις ΔΟΗ, ακόμα δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες, αναμένουμε την υπουργική απόφαση. Τώρα φαίνεται και διαβάζουμε συνέχεια ότι για να μπορέσουμε να υπαχθούμε σε 120 δόσεις, απαραίτητα θα είναι και οικονομικά και εισοδηματικά, μάλλον και περιουσιακά κριτήρια. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι μάλλον θα απαιτείται και εδώ μια σχετική έκθεση βιωσιμότητας. Πώς? Βιωσιμότητας της, ουσιαστικά της ρύθμισης. Mm-hmm. Υπό την έννοια ότι κάποιος ο οποίος θα μπει σε 120 δόσεις, μπορεί να μην είναι 120, να είναι 75, να είναι 60 και ανάλογα, γιατί όλο αυτό το πράγμα θα πάει αναλογικά, εάν θα μπορεί πραγματικά να ανταποκριθεί στις όποιες δόσεις κριθεί από το σύστημα ότι πρέπει να ανταποκριθεί. Είναι όλα υπό διαπραγμάτευση. Αναμένουμε να κλείσει η διαπραγμάτευση για να δούμε τι θα γίνει με τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν χιλιάδες έξω ελεύθεροι επαγγελματίες που την αναμένουν. Και να πούμε μια που το λέμε αυτό, ότι και για εμάς τους δικηγόρους και το πρώην ΕΤΑ, γενικότερα, μηχανικοί και γιατροί, πήραμε μια παράταση στις ασφαλιστικές εισφορές του προηγούμενου έτους και πάμε μέχρι το τέλος του πρώτου του 2018. Mm-hmm. Είναι και αυτό ένα μήνυμα για όλους εμάς που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσα χρήματα απαιτούνται αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε βέβαια και στις υποχρεώσεις που έρχονται. Περάσαμε τον Οκτώβρη, έρχονται τον Νοέμβρη έμφυα, ο Ηλίας ξέρει πάρα πολύ καλά. Το τι θα πληρώσουμε, έρχονται τον Δεκέμβρη και πάει λέγοντας. Ναι.
Άρα λοιπόν, περιμένουμε, εδώ είμαστε κάθε απόγευμα για να σας ενημερώνουμε. Αυτή τη στιγμή όμως είναι η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Έχετε κάποια απομείνη στις ρυθμίσεις των 100 δόσεων. Πάμε να δούμε στις κάρτες μας με τη βοήθεια της κυρίας Νικολοπούλου και του κυρίου Χατζηγεωργίου τι πρέπει να προσέξουμε για τις 100 δόσεις, γιατί δεν θέλουμε να τις χάσετε. Πάμε λοιπόν να δούμε όσοι βρίσκονται όλοι άμμου στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Και χάσουν έστω και μία ημέρα, την πληρωμή της δόσης θα βγουν εκτός από 1η-1η του 18. Γιατί λοιπόν το λέμε αυτό? Γιατί λέγαμε στον κόσμο για το γνωστό 15ήμερο. Ακριβώς. Ότι μέχρι το τέλος αυτού του έτους, του 17, μπορούν να καθυστερήσουν μέχρι και 15 μέρες τον επόμενο μήνα την δόση, έως και 3 φορές βέβαια, έτσι. Ναι. Όχι σε μόνιμη βάση, γιατί θα τους έθετε εκτός το σύστημα. Από 1η-1η όμως του 18 τελειώνει αυτό με μία και μόλις μέρα καθυστέρηση, τίθενται εκτός της ρύθμισης των 100 δόσεων. Μεγάλη προσοχή, γιατί ήταν μία εξαιρετικά προνομιακή ρύθμιση. Όσοι έχουν υπαχθεί και παραμένουν σε αυτή, να προσέξουν να είναι ενήμεροι και σε όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, όχι μόνο στη ρύθμιση που για μία μέρα καθυστέρηση τη χάνουν, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα, στα νέα κλπ. Να τα ρυθμίζουν έγκαιρα, ούτως ώστε να μην τεθούν εκτός συστήματος. Αυτό λοιπόν πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, σε 1,5 μήνα πλέον θα το χαιρετήσουμε το 17, μπαίνουν στο 18. Δεν έχετε. Δεν είναι πολύ μακριά λοιπόν αυτό το οποίο συζητάμε. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείτε να αφήνετε καμία δόση να γίνεται ληξη πρόθεσμη, Ηλία. Το είχαμε τονίσει από την πρώτη στιγμή. Όποιος φτάσει και αποπληρώσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων και παραμείνει η ρύθμιση αυτή σε ισχύ μέχρι το 2023, που είναι η τελευταία ημέρα πληρωμής της τελευταίας δόσης, του οφείλεται βραβείο. Γιατί οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος πλέον είναι πάρα πολύ αυστηρές και συνδυάζονται με τις τρέχουσες οφειλές. Στην πράξη, αυτό που έχει εφαρμοστεί στα ταμεία από την πρώτη στιγμή, έχουμε δει ότι πολύ περισσότεροι από τους μισούς ασφαλισμένους και επιχειρηματίες που είχαν ενταχθεί στις ρυθμίσεις έχουν παραμείνει με τη ρύθμιση αυτή ζωντανή. Mm-hmm. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων είναι το ΟΑΕ, όπου περίπου κάτω από το 10% των επιχειρηματιών που είχαν μπει στη ρύθμιση αυτή έχουν χάσει τη ρύθμιση, γιατί υπήρχε προϋπόθεση να τηρούν τις τρέχουσες εισφορές. Δεν ήταν δυνατόν και εφικτό αυτό να το καταφέρουν και έχασαν τη ρύθμιση. Όταν αυτό μπει σε εφαρμογή και για την εφορία, όπου δεν υπάρχει σχετική εγκύκλωση και οι προϊστάμενοι κάνουν και λίγο τα στραβά μάτια, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι αν χαθεί η ρύθμιση θα πρέπει να πάρουν μέτρα να επιβάλλουν τις προσαυξήσεις που γλίτωσαν οι φορολογούμενοι. Αλλά και τις κατασχέσεις. Γνωρίζουν ότι δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα, δεν θα πληρώνει κανένας, θα χάνονται οι στόχοι και θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα και γενικότερα θα δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα. Αν αυτό εφαρμοστεί, ουσιαστικά παραπάνω τους μισούς, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα φτάσουν να πληρώσουν την τελευταία δόση. Πάμε να δούμε λοιπόν, και αν για να μην φτάσουμε. Σοφία μου, πριν περάσουμε στην επόμενη κάρτα, να πω ότι μέσα σε όλα αυτά, ενώ εμείς μιλάμε για ρυθμίσεις, ενώ εμείς μιλάμε προσοχή σε 100 δόσεις, αναφέρει σήμερα η τελευταία έκθεση του ΚΕΑΟ ότι ήδη 30 δις οφείλονται στον ΕΦΚΑ. Καταλαβαίνετε πώς θα πρέπει να παίρνουν μέτρα. Αυτό. Και όπως καταλαβαίνεις, όλα αυτά τα ληξιπρόθεσμα θα κληθούν κάποια στιγμή ο κόσμος να τα πληρώσει μέσω κατασχέσεων και, όπως είπαμε, μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Ωραία να μην προσπαθείς να πληρώσεις, αλλά σου λέει κιόλας με τι να πληρώσω. Το πλεόνασμα που είναι, δεν ξέρω εγώ τώρα. Πάμε να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες. Γιατί είστε λοιπόν στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Οι οφειλές, ξέρετε, θα μας πει και ο Ηλίας τι πληρώνουμε, 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 πληρώνουμε. Τι να κάνουμε όμως όλοι άμμου αυτή τη στιγμή? Ακριβώς. Κοίταξε να δεις. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι θα πρέπει να εξοφλούν τις νέες υποχρεώσεις, γιατί δυστυχώς υπάρχει η σύνδεση των παλαιών και των νέων, της ρύθμισης δηλαδή και των νέων υποχρεώσεων, χωρίς καθυστέρηση ούτε μίας μέρας, δηλαδή και το φόρο εισοδήματος, φυσικά και τον έμφυα, αλλά και οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έχουμε απέναντι στο δημόσιο. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, να φροντίζουμε να τα εντάσσουμε στις 12 δόσεις, να τα ρυθμίσουμε με όποιο δυνατό τρόπο, 12-24, πριν καταστούν ληξιπρόθεσμες. Κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο, και θα συνεχίσουμε. Βεβαίως. Καλησπέρα σας. Ρωτήσω πόσο είναι το ανώτατο ποσό προσαυξήσεων που βάζει η εφορία, το ΤΕΒΕ και η τράπεζα? Ανώτατο ποσό προσαυξήσεων για την τράπεζα δεν υπάρχει, εξαρτάται από τη σύμβαση που έχετε κάνει και τα επιτόκια τα οποία χρεώνεστε υπερημερίας. Δηλαδή, κάθε φορά εξαρτάται από το τι έχετε συμφωνήσει με την τράπεζα. Και τι είδος δανείου έχετε, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Άλλο επιτόκιο έχει ένας αλληλόχρεος ανοιχτός λογαριασμός, άλλο επιτόκιο έχει ένα στεγαστικό δάνειο.
Άλλο τόπο υπερημερίας λοιπόν. Είναι διαφορετικό, διαφορετικό στο δημόσιο που θα σας απαντήσει ο Ηλίας για σχετικά για το δημόσιο ισχύει αυτό που λέει ο κώδικας σύσπραξης δημοσίων εσόδων. Επιβάλλεται 0,73% κάθε μήνα, ανάλογα και σε συνδυασμό με το επιτόκιο που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι το ανώτατο όριο του 120%. Ναι. Μήπως ξέρετε και για το ΤΕΒΕ. Το ίδιο ισχύει ακριβώς και για εκεί. Και για τα ασφαλιστικά ταμεία και για το ταμείο αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Βλέπετε λοιπόν, είναι, σου λέει, δεν μπορώ. Τουλάχιστον τι παραπάνω θα πληρώσω. Γιατί προσπαθώ να ρυθμίζω κάθε δόση. Μα κοίταξε να δεις σήμερα με αυτή την έκθεση και επανέρχομαι σε αυτό. Το φοβερό νούμερο που ακούσαμε ότι οφείλει το ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων. Το 81% των οφειλετών οφείλουν μέχρι 30.000 στα ασφαλιστικά ταμεία. Στον ΕΦΚΑ πια. Έτσι, για να μιλάμε στα ασφαλιστικά ταμεία. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι θα πει αυτό. Δεν μιλάμε για μεγάλο οφειλέτες, ούτε για επιχειρήσεις. Μιλάμε για ανθρώπους, για ιδιώτες, οι οποίοι έχουν οφειλές απέναντι στον ΕΦΚΑ μέχρι 30.000 ευρώ. Οι οποίοι άνθρωποι πώς να ρυθμίσουν αυτό το ποσό, βεβαίως. Είναι ενδεικτικό της οικονομικής δυσπραγίας. Είναι ενδεικτικό της οικονομικής κατάστασης. Δεν είναι πολλά έτη τα 30 χιλιάρικα. Πάμε να συνεχίσουμε με την επόμενη κάρτα για να μας εξηγήσει η κυρία Νικολοπούλου. Λέμε λοιπόν για τις 100 δόσεις, λέμε λοιπόν πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε. Είπαμε λοιπόν στις 12 δόσεις, να εξηγήσουμε λοιπόν υπάρχει ένας ετήσιος στο 25% όλια μου. Ακριβώς, και βεβαίως για να μπορέσουμε να ζητήσουμε και να μπούμε στις 12 δόσεις, να προκύπτει αδυναμία πληρωμής των οφειλών, να υπάρχουν φορολογικές δηλώσεις πενταετίας και να μην υπάρχουν άλλες οφειλές. Πρόσεξε λοιπόν, έχουμε τρεις βασικές προϋποθέσεις. Mm-hmm. Δεν μπαίνουμε δηλαδή αυτοδικαίως και στις 12 δόσεις, δεν ξέρω αν συμφωνείς Ηλία. Ναι, και πρέπει να στηρίζεται κάποιες... και από τη μελέτη που θα γίνεται. Ακριβώς, δηλαδή ουσιαστικά, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση των 12 δόσεων, που τέλος πάντων δεν είναι και καμιά φοβερή ρύθμιση μεταξύ μας, ακόμα μα και σε 12 αυτή... δόσεις τώρα τα ποσά τα οποία αναφέρουμε και μα δεν, έχει... και πάλι δεν τη δικαιούμαστε αυτοδικαίως. Επειδή δεν μπορούμε να πληρώσουμε, mm-hmm. πάμε και λέμε θα υπαχθώ εκεί ή πολύ απλά ηλεκτρονικά μπορούμε να το κάνουμε. Πρέπει να το ζητήσουμε και αν έχουμε τις προϋποθέσεις που είπαμε, μόνο τότε μπορούμε να υπαχθούμε. Το ίδιο ισχύει και για τις 24 δόσεις. Που βεβαίως για συγκεκριμένους λόγους μπορούμε να ζητήσουμε 24 δόσεις. Έκτακτους και για συγκεκριμένες οφειλές. Ακριβώς. Και να δούμε και την τελευταία κάρτα πριν πάμε σε ένα διάλειμμα. Πολύ μεγάλη προσοχή. Μάλιστα, ωραία, θα το δείξουμε μετά. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Ζωή, να το φανταστείτε. Εδώ είμαστε μαζί με τον Ηλία Χατζηγεωργίου και την Όλια την Νικολοπούλου. Στο διάλειμμα διαβάζουμε. Μας στέλνετε πολλά μηνύματα. Βεβαίως τα μηνύματα τι γίνεται με το κομμάτι της κληρονομιάς. Μας έστειλε μήνυμα ο τηλεθεατής. Η σύζυγος αγόρασε διαμέρισμα στο όνομά της. Παιδιά δεν έχει το ζευγάρι. Όταν πεθάνει ο σύζυγος, τα ανήψια του δικαιούνται κάτι από το διαμέρισμα. Λοιπόν, για να το διευκρινίσουμε, Σοφία μου, γιατί μάλλον δεν έγινε κατανοητό. Ναι, ναι. Το ακίνητο ανήκει στη σύζυγο. Ακριβώς. Εάν η σύζυγος λοιπόν φύγει πρώτη, κληρονομεί ο σύζυγος εξ ολοκλήρου. Αν ωστόσο πεθάνει ο σύζυγος, κληρονομούν οι εξαδιαθέτου κληρονόμοι του σύζυγου. Αν όμως φύγει πρώτα ο σύζυγος και όχι η σύζυγος που είναι και η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, τότε κληρονομούν οι εξαδιαθέτου κληρονόμοι της σύζυγου. Εξαρτάται από το ποιος θα φύγει πρώτος. Αυτό είναι, τόσο απλά. Απαντήσαμε, σας είπαμε λοιπόν όλα τα ενδεχόμενα. Αν δεν το καταλάβατε... Με λίγα λόγια, όταν υπάρχει ένα ζευγάρι, αν υπάρχουν τέκνα, παιδιά, είναι εξαδιαθέτουν τα παιδιά. Αν δεν υπάρχουν παιδιά, εξαδιαθέτουν είναι μόνο ιεραρχία. Από τη μεριά του υπόχρεου, όμως, όχι του σύζυγου. Πρόσεξε, αν ο σύζυγος έχει κληρονομήσει και η σύζυγος πεθάνει πρώτη, ναι, εντάξει, όχι, και είναι ο κληρονόμος, ναι, πάνε δική του, μετά, ναι. Για να ξέρει, να διευκρινίσει. Εμείς η γυναίκα είπαμε όλες τις περιπτώσεις, αλίμονο να δίνω απαντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ή το γράφει στα νύψη και τελειώνει κατευθείαν. Αυτό ακριβώς. Ή κάνει μια διαθήκη και τελειώνει επίσης απευθείας. Σωστό. Έτσι.
Αν σε μπορείτε να κάνετε, θα δούμε σε πολύ λίγα λεπτά με την κυρία Νικολοπούλου. Θα δούμε πριν ολοκληρώσουμε το κομμάτι, για να ολοκληρώσουμε μάλλον το κομμάτι των ρυθμίσεων. Η ρύθμιση, να πούμε, θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν χορηγείται αν οι συνολικές αιτήσεις υποχρεώσεις του οφειλέτη είναι μικρότερες του 30% του συνολικού δηλούμενου εισοδήματός του. Μεγάλη προσοχή. Να το τονίσουμε αυτό. Πάντα φοροτεχνικό βρίσκει πάντα τις λύσεις. Δικηγόρος με φοροτεχνικό, πού να μην βρεις λύσεις εδώ κάθε απόγευμα. Και όταν έχεις και τους καλύτερους, καταλαβαίνετε ότι βρίσκουμε και τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το κομμάτι της εφορίας. Σε λίγα λεπτά θα πούμε και για το αφορολόγητο, γιατί ακόμα και σήμερα μας ρωτάνε πολλοί τηλεθεατές ποιες αποδείξεις χτίζουν το αφορολόγητο. Θα σας δείξουμε σε κάρτες που έχουμε ετοιμάσει τα ποσοστά που χρειάζεστε για το χτίσουμε του αφορολόγητου, ανάλογα με το εισόδημά σας. Μέχρι τελικά πόσα χρόνια πίσω μπορεί να με ψάξει η εφορία, Ηλία? Μεγάλη συζήτηση. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που μιλάει για πενταετία. Από εκεί πέρα η ίδια απόφαση ορίζει ότι η πενταετία αυτή μπορεί να αυξηθεί για άλλα 5 χρόνια αν βρεθούν νέα στοιχεία για το φορολογούμενο, που σημαίνει ότι η παραγραφή γίνεται δεκαετής. Το μεγάλο ερώτημα που περιμένουμε την απάντηση βάσει της ολομέλειας που συνεδρίασε το Συμβουλίο της Επικρατείας που συνεδρίασε στις 11 Οκτωβρίου είναι ποια θα θεωρηθούν ότι είναι νέα στοιχεία, και ειδικότερα το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι αν οι τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελλάδα θεωρούνται νέα στοιχεία, άρα όσοι έχουν ήδη εντολές ελέγχου για τους τραπεζικούς λογαριασμούς που ανοίχτηκαν για την περίοδο του 2000 και μετά θα έχουν δεκαετή παραγραφή. Αν οι λίστες Lagarde, HSBC, Bogans κτλ. Θεωρούνται νέα στοιχεία ή θεωρούνται παλαιά, και γενικότερα ποιο στην τελική θα θεωρηθεί ότι είναι νέο στοιχείο, ώστε να μπορέσει η φορολογική αρχή να κοινοποιήσει αποτελέσματα του ελέγχου στο φορολογούμενο για άλλα 5 χρόνια. Από εκεί και πέρα, εάν δεν έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση από το φορολογούμενο, είναι πολύ βασικό για να θεωρείται ότι μια χρήση έχει παραγραφεί, τότε ισχύει η 15ετής παραγραφή, άρα αν δεν έχει υποβάλει τη δήλωση του 2003 περιπίν, αυτή τη στιγμή η δήλωση, η χρονιά αυτή δεν θεωρείται παραγεγραμμένη. Εάν υποβληθεί η δήλωση, αρχίζει και μετράει πενταετία από την ημερομηνία της υποβολής της δήλωσης και μετά, για να ελεγχθεί από τη φορολογική αρχή η δήλωση, άρα κατ' επέκταση και ό,τι συνεπάγεται αυτού. Μετά τίθονται μια σειρά άλλων ερωτημάτων που χειριζόμαστε και στο γραφείο με υποθέσεις, με ανοίγματα λογαριασμών κτλ. Πότε θα θεωρηθεί ότι ο φορολογούμενος έχει το βάρος της απόδειξης για ένα στοιχείο και πότε είναι υποχρεωμένη η φορολογική αρχή να αποδείξει ότι υπάρχει φοροδιαφυγή. Τι εννοώ? Έχει μπει στο τραπεζικό μου λογαριασμό το 2007 ένα ποσό 3.000 ευρώ. Μου ζητάει η φορολογική αρχή να αποδείξει ότι είναι αυτά τα ποσά. Τι είναι αυτό το ποσό? Το ποσό αυτό είναι ανώνυμο, δεν είναι επώνυμο. Θα πρέπει εγώ να αποδείξω, μάλλον ο έλεγχος αυτή τη στιγμή μου ζητάει να αποδείξω ότι αυτό δεν είναι πρωτογενής κατάθεση, άρα δεν θεωρείται νέο εισόδημα από μένα, αποκριβεί σε φορολογητέα ύλη. Εγώ, αν του δείξω αναλήψεις και ισχυριστώ ότι επανακαταθέτω τα χρήματα αυτά, η φορολογική αρχή μπορεί να αντικρούσει αυτό και να μου πει ότι δεν το δέχομαι αυτό για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν συνάδει με τα συναλλακτικά ήθη και έχουμε δει μια σειρά απαντήσεων της φορολογικής αρχής σε τέτοιους ισχυρισμούς του φορολογούμενου. Εγώ θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση το βάρος απόδειξης θα πρέπει να το έχει η φορολογική αρχή και όχι ο φορολογούμενος. Γιατί είναι πριν από το Σεπτέμβριο του 2010 που άλλαξε, αντιστράφηκε ο ρόλος και ότι πρέπει ο φορολογούμενος να αποδείξει ότι δεν είναι αποκριβής ο φορολογητέα ύλη. Είναι μεγάλο το ερώτημα που γεννάτε για το πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα. Γενικότερα, θέση μας είναι οι φοροφυγάδες να την πληρώνουν την ύφη, όχι όμως να πληρώνουν την ύφη κάποιοι οι οποίοι κάναν κινήσεις στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ειδικά στο παρελθόν. Ήταν πολύ συχνό το φαινόμενο να σηκώνονται τα χρήματα, να επανακαταθέτονται, να πηγαίνουν από τη μία τράπεζα στην άλλη για να κερδίζονται περισσότερες προσαυξήσεις και τόκοι κτλ. Γίνονταν επενδυτικά προϊόντα που επανέρχονταν, αλλά δεν έχω το χαρτί αυτό να αποδείξω. Και γενικότερα, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι έχουν κλείσει μια σειρά τραπεζών και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν τα στοιχεία αυτά από το φορολογούμενο, ο οποίος δεν ήταν υποχρεωμένος να τα κρατάει, γιατί δεν ήταν επαγγελματίας. Δεν υπάρχει θέμα επαγγελματία που πρέπει να κρατάει τα στοιχεία να τα περνάει στα βιβλία του. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή η αδικία θα πρέπει να διορθωθεί. Και ενδεχομένως
Όχι ενδεχομένως. Σε αυτό είχε έρθει το Συμβούλιο της Επικρατείας να απαντήσει και μιλάει για πενταετής παραγραφή, η οποία γίνεται δεκαετής υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Αναρωτιέμαι όλοι, Νικολοπούλου, όταν σου ζητάνε στοιχεία τραπεζών χρόνια πριν. Δεν είναι δυνατόν να θυμηθεί. Πόσο και να θυμηθεί, αλλά και πού να πα να τρέξει να το αναζητήσει. Και δεν είναι μόνο δύσκολο, είναι χρονοβόρο. Ακριβώς. Και επίσης είναι και πολύ έξοδη διαδικασία, διότι περισσότερες τράπεζες, ακριβώς όταν μιλάμε για χρήσεις πριν το 2005, ζητάνε πολύ μεγάλα ποσά για να μπορέσουν να κάτσουν, να ψάξουν. Πρέπει να αφιερωθεί ένας υπάλληλος εκεί, να ψάξει τα παλιά στοιχεία. Δεν ήταν σωστή μηχανογράφηση. Καταλαβαίνει τι δημιουργείται. Πολλές φορές εμείς έχουμε υποδείξει με έρευνα στους λογαριασμούς, υποδείξει εγώ ίδιος προσωπικά στο φορολογούμενο ότι εδώ πήρες τα χρήματα από εδώ, τα πήγες εκεί, πήγαν παραπέρα, άρα υποθέτοντας και σε συνδυασμό και με τα χαρτιά που πήρε από τις τράπεζες, που ήταν τυχερός και οι τράπεζες αυτές ήταν ανοιχτές και είχαν τα στοιχεία, βρήκα μάκρη. Δεν ήταν αποκριβής αφορολόγητη άειλη, ενώ ήδη του είχε επιβληθεί το πρόστιμο μέσω των προσωρινών αποτελεσμάτων. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε στο 901-90-15-035 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-777. Στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Ρωτάτε την κυρία Νικολοπούλου να μας εξηγήσει για την αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής και αυτής αμέσως θα μας το εξηγήσει, διότι δεν γνωρίζετε πολύ τι σημαίνει αυτό. Οπότε, κυρία Νικολοπούλου, αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής. Τι ακριβώς σημαίνει? Εποφελή απογραφής, όπως λέμε. Κοίταξε, είναι μια διαδικασία την οποία την είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν. Επειδή έχει κάποιες προϋποθέσεις, τι μας δίνει ουσιαστικά αυτή η διαδικασία? Μας δίνει τη δυνατότητα να αποποιηθούμε στην περίπτωση που πραγματικά τα χρέη υπερβαίνουν ουσιαστικά την περιουσία του κληρονομούμενου. Αυτό λοιπόν έχει δεν είναι δύσκολη διαδικασία, απλά είναι πιο απαιτητική από την απλή αποποίηση. Όμως όταν τα τέκνα είναι ανήλικα, σε κάθε περίπτωση πρέπει να ζητηθεί άδεια δικαστική. Είπαμε ότι υπάρχει μια διαδικασία, εκουσία, υποβάλλουμε την αιτήσία μας και ζητάμε την άδεια από το δικαστήριο ουσιαστικά να μας επιτρέψει να αποποιηθούμε εμείς για τα ανήλικα. Σε αυτή την περίπτωση όμως και μετά τα 18 για ένα χρόνο, οι ενήλικες οι οποίοι έχουν την οποιαδήποτε αμφισβήτηση μπορούν να έρθουν και να ζητήσουν ακριβώς αυτό, την εποφελία. Εκεί λοιπόν υπάρχει επίσης μια συγκεκριμένη διαδικασία που δεν είναι δύσκολη, πρέπει όμως να καταγραφεί, πρέπει να γίνει ένας κατάλογος περιουσιακών στοιχείων από τη συμβολογράφο, έτσι ώστε να δουν στην περίπτωση αυτή αν τα ουσιαστικά αυτά τα οποία κληρονομεί είναι περισσότερα από αυτά που οφείλει. Οτιδήποτε. Γενικά όμως είναι ένας πάρα πολύ ωραίος θεσμός αυτός, γιατί δεν σε υποχρεώνει ενώ δεν έχεις πλήρη γνώση ουσιαστικά του τι αφήνει ο κληρονομούμενος. Είναι λοιπόν, σου δίνει τη δυνατότητα να ελιχθείς και να δεις, να ανακαλύψεις αν όντως υπάρχουν πολλά χρέη, πού υπάρχουν αυτά, ποια είναι τα περιουσιακά του στοιχεία κλπ. Μπορούμε λοιπόν να το αναλύσουμε σε κάθε περίπτωση, να το γνωρίζει ο κόσμος, μην νιώθει ότι πρέπει σόν και καλά να αποποιηθεί και άρα να χάσει ενδεχομένως και περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι αξιόλογα. Mm-hmm. Πριν το κάνει αυτό, ας ρωτήσει το δικηγόρο του ή κάποιο συμβολογράφο με ποιο τρόπο μπορεί να ασχοληθεί με την εποφελία, που σε κάθε περίπτωση είναι συμφέρουσα εάν πραγματικά υπάρχουν αξιόλογα περιουσιακά στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση μόνο. Στο σημείο αυτό, να καλησπέρισω τους εκλεκτούς δικηγόρους μας, Αλέξη Μητρόπουλος, πρόεδρος ΕΝΙΠΕ. Καλησπέρα, κυρία Μητρόπουλε. Με την εκλεκτή παρέα. Καλησπέρα, κύριε Χατζηγεωργίου. Καλησπέρα, Όλια. Σας έφερα το ευγείο μου σήμερα. Καλό ταξίδι. Καλησπέρα, κύριε Στάθη Χρυστοδουλέη. Αυτό για την κυρία Μητρόπουλε. Αλλά μου είπατε για την Όλια, δεν μου είπατε για τον Υγεία. Για κύριο Χατζηγεωργίου, την επόμενη φορά δεσμεύεστε, την επόμενη εβδομάδα. Και στο δικό σας το θέμα. Πραγματικά εργασιακές σχέσεις, κοινωνικές ασφάλισης. Είναι και αφιέρωση, γι' αυτό λέω, έχω και αφιέρωση. Να το δείξουμε. Κύριε Μητρόπουλε, πραγματικά μέσα από τις σελίδες εδώ στο βιβλίο έχουμε πολλές ερωτήσεις, διότι δεν έχουμε μόνο εμείς ερωτήσεις. Βλέπουμε ότι τελικά ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, οι επικεφαλείς θα έρθουν τη Δευτέρα. Στο τραπέζι, επιδόματα, η πορεία υλοποίησης των προαπαιτούμενων της τρίτης αξιολόγησης, τα πλεονάσματα και ο ΕΦΚΑ. Τι γίνεται λοιπόν και τι θα καταφέρουμε και τι θα πάρουμε στο τέλος? Πρώτα να σας πω ότι σας έφερα το βιβλίο μου, στο οποίο επιχειρώ σε 500 σελίδες να μην αφήσω να απάντη το ερώτημα. Κυκλοφόρησε χθες, με χαρά σας το προσφέρω και με ιδιόχειρη αφιέρωση. Επιφυλάσσουμε στον αγαπητό φίλο τον Ηλία, τον Χατζηγεωργίου.
Θεωρώ ότι είναι ένας κικαιώνας που ο κόσμος έχει μπερδευτεί και ερώτημα το ερώτημα και ανάλυση την ανάλυση, κεφάλαιο κεφάλαιο προσπαθούμε να απαντήσουμε. Είναι η πρώτη, κυρία Μήτη, η προσπάθεια, το έγραψα για τους φοιτητές μου, αυτό θα διδάξω φέτος στο Πανεπιστήμιο και κοινωνική, το νέο ασφαλιστικό τοπίο. Λοιπόν. Διαδοχική ασφάλιση, χειρία, τι γίνεται με αυτούς που έχουν 5 χρόνια στην Αυστραλία, που απευθύνονται, τι παίρνουν σύνταξη, πόσο παίρνουν κλπ. Τώρα, αρχίζει αυτό για το βιβλίο μου. Είναι το 19ο, θεωρώ είναι από τα καλύτερα παιδιά μου πνευματικά. Το δούλεψα πάρα πολύ και ήταν πολύ όγκος των εγκυκλίων και λοιπά των νόμων. Τώρα για αυτό που με ρωτήσατε. Αρχίζει σήμερα, ήρθαν τα τεχνικά κλιμάκια, τη Δευτέρα έρχονται οι επικεφαλείς. Η κυβέρνηση έχει κάνει μια σημαντική προσπάθεια να εκαθαρίσει κάποιες χιλιάδες εκκρεμούσες συντάξεις. Αλλά οι εκκρεμούσεις συντάξεις είναι επίσης πάρα πολλές, περίπου 300.000, κύριες, επικουρικές, μερίσματα και φάπαξ. Αυτές είναι οι 4 κατηγορίες εκκρεμουσών συνταξιωτικών αιτήσεων. Η Τρόικα είχε εξαρτήσει την εκταμίευση των 800 εκατομμύρων, την τελευταία δόση της δεύτερης αξιολόγησης, από το πόσο θα εκαθαριστούν οι συντάξεις. Ο κόσμος ταλαιπωρείται. Υπάρχει μια αντιπαλότητα στα δύο μεγάλα κόμματα. Ποιοι είχαν τις περισσότερες εκκρεμούσες. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση επήγεται να εκαθαρίσει τις περισσότερες κυτρόικα. Γιατί? Διότι πρέπει το Γενάρη του 19 το ελάχιστο να βρει όλες τις συνταξιωτικές αιτήσεις εκαθαρισμένες για να κουτσουρευτούν όλες ως προς την προσωπική διαφορά. Mm-hmm. Άρα έχει και μια πονηράδα το ότι γίνεται μια επιτάχυνση στις εκαθαρίσεις των συντάξεων. Γιατί μη εκαθαριστήσα σύνταξη δεν μπορεί να κοπεί η προσωπική διαφορά. Είναι δεν λόγω μπορεί της να προσωπικής μειωθεί. Διαφοράς λοιπόν. Άρα πρέπει να γίνει το πρώτο στάδιο για να μπορέσουν να συνεχίσουν. Θα επανυπολογιστούν και θα σταματήσει να κοπεί η προσωπική διαφορά. Εύχομαι, το λέω στους τηλεθεατές σας, εδώ το έχει πει και η Όλια πολλές φορές, αλλά και με τις δικές του εξειδικεύσεις και με τις ευαισίες του ο κύριος Χατζηγεωργίου, εύχομαι το πακέτο των 5 σκληρών μέτρων του Ιανουαρίου του 19 να μην υπάρξει κυβέρνηση να τα εφαρμόσει. Να επαναδιαπραγματευτεί, να ανταπαγώσει ποιες είναι αυτές οι περικοπές, κυρία Μήτυλη. Είναι η προσωπική διαφορά των κυρίων συντάξεων. Πολλοί κόσμοι θα στενοχωρηθεί πολύ. Άρα αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς προσπάθεια, εμείς οι άνθρωποι της ενημέρωσης, να μην καταργηθεί η προσωπική διαφορά. Έχουμε την προσωπική διαφορά σε επικουρικές συντάξεις. Δεύτερο μέτρο, επίσης θα υποστούν μειώσεις κάποιοι. Όλοι οι συνταξιούχοι το 19 θα χάσουν τα οικογενειακά επιδόματα συζύγου και τέκνου ή συζύγου ή τέκνου. Κάποιοι πιάνουν παίρνουν μόνο το επίδομα. Ή το ΕΚΑΣ, κυρία Μήτυλη, που τα 250.000 και πλέον συνταξιούχοι που είναι οι πιο χαμηλοσυνταξιούχοι ή κατωτατοσυνταξιούχοι της Ευρώπης και της Ελλάδας θα χάσουν το ΕΚΑΣ. Και βεβαίως μια σημαντική που πολλοί δεν το θίγουμε και πρέπει να το λέμε, με το πρόσφατο 4ο μνημόνιο πάγωσε κάθε αύξηση, κάθε σύνταξη μέχρι το Δεκέμβριο του 2022. Καμία αύξηση, είτε κατωτέρων, κατωτάτων, μεσαίων συντάξεων, δεν θα αυξηθεί καμία σύνταξη. Άρα λοιπόν αυτά τα μέτρα είναι δύσκολα. Συν το ότι, επειδή δεχόσαστε ερωτήματα με μεμψημυρίες, αγωνίες, επιτιδευματιών επιστημόνων, έχουμε νέο υπολογισμό, και ο Ηλίας και η Όλια εδώ τα λένε, και ο Στάθης, νέο υπολογισμό των εισφορών, των επιτιδευματιών και επιστημόνων, γιατί για πρώτη φορά οι εισφορές που προκαταβάλλονται ή ετεροκαταβάλλονται θα θεωρούνται φορολογητό εισόδημα. Άρα θα υπάρξει φορολόγηση επί του μεικτού ακαθαρίστου εισοδήματος και θα έχεις πληρώσει τα ταμεία σου τις εισφορές και θα σου λέει ας πλήρωσες, εγώ θα στα φορολογήσω. Άρα λοιπόν είναι σκληρές εξελίξεις που στις ήδη καθημαγμένες πετσοκομμένες για πολλές φορές συντάξεις, θα είπα, αυτό δεν πρέπει να το υποστούει ο συνταξιουχικός κόσμος. Όλοι πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να μην υλοποιηθούν αυτά. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε στη διαπραγμάτευση, στα προαπαιτούμενα της τρεχούμενης αξιολόγησης είναι ο επανυπολογισμός, είναι αυτή η αναπροσαρμογή που λέμε, είναι ο ανασχεδιασμός, κυρία Μήτυλη, των κοινωνικών, οικογενειακών, τριτεχνικών, πολυτεχνικών, παραπληγικών και άλλων επιδομάτων. Πολλοί κόσμος θα ταλαιπωρεί. Γιατί
Ενώ η κυβέρνηση το βαφτίζει ανασχεδιασμό του κοινωνικού χάρτη, περιορίζει και κατά 700 εκατομμύρια τις παροχές για τα επιδόματα αυτά. Άρα, αν ανασχεδιάζεις και κάνεις και περικοπές, κάποιοι θα πληγούν. Αυτά είναι τα ζητήματα που είναι στο τραπέζι. Δεν θέλω να μπούμε από τώρα στη συζήτηση ότι κάποια ζητήματα του συνδικαλιστικού νόμου, το ζήτημα της απεργίας, το πάγωμα των συλλογικών συμβάσεων, η μη επεκτασιμότητα της κλαδικής, η μη ισχύ της ευνοϊκότερης ρύθμισης, αν σε ένα πρόσωπο, σε έναν εργαζόμενο ισχύει και μια επιχειρησιακή και μια κλαδική σύμβαση, είναι ζητήματα τα οποία θα μας δώσει την ευκαιρία άλλη φορά να τα εξηγήσουμε στους συλλογιστές. Κύριε Χριστοδουλέλη, επειδή το είδαμε και πριν, τα διαβάζουμε και πάρα πολύ στα μηνύματα των τηλεθεατών, να εξηγήσουμε, γιατί το διαβάσαμε και σήμερα σε πολλά δημοσιεύματα, πότε παραγράφονται οι μη καταβληθήσεις εισφορές. Πριν πούμε αυτό, Σοφία, θα μου επιτρέψεις να πω καλοτάξιτο και το βιβλίο του καθηγητή. Σήμερα βεβαίως, γιατί έχουμε και διάβασμα. Για μας είναι σημαντικό. Μα έχει συμβάλει, διότι με έχει νοκετήσει, με έχει διορθώσει. Μου έχει διορθώσει πίνακες, άρα τον ευγνωμονώ το στάδιο. Όταν το 2010 μας έφερε για πρώτη φορά σε επαφή με το άγνωστο σε όλους και μας μίλησε σταδιακά στο άγνωστο σε όλους μας πεδίο των ενιών του ασφαλιστικού δικαίου, μας έβαλε σε έναν δρόμο και μας κατέστησε ικανούς να μπορούμε να παρακολουθούμε αυτό τον περίεργο κλάδο με κοινωνικό πρόσημο και μπορούμε να παρακολουθούμε πλέον τις όποιες εξελίξεις έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Άρα για μας είναι πολύ σημαντικό να το ευχηθώ ολόψυχα καλοτάξιδο για τη συνέπεια που σε όλα αυτά τα χρόνια υπηρέτησε το ασφαλιστικό. Τώρα όσον αφορά αυτά τα οποία έχουν προκύψει, Σοφία, να πω πριν να απαντήσω στο ερώτημά σου, για κάτι που αφορά πολλές μητέρες ανηλίκου ασφαλισμένες, οι οποίες με την εγκύκλιο 68 του 2013, για να μην το ξεχάσουμε το λέω εμβόλυμα, είχαν χάσει το δικαίωμα να βγουν σε σύνταξη και μάλιστα σε πολλές από αυτές τους ζητήθηκε να επιστρέψουν πίσω αναδρομικά τις προσωρινές συντάξεις που είχαν λάβει. Να θυμίσω ότι μία μητέρα ανηλίκου η οποία ξεκίνησε με ΙΚΑ, στη συνέχεια μπήκε στον ΟΑΕ και κάποια στιγμή ξαναμπήκε ΙΚΑ, για να το πούμε απλά για τους τηλεθεατές. Με την εγκύκλιο 68 του 2013 είχε τεθεί η πρόσθετη προϋπόθεση καθυπέρβαση του νόμου, η οποία ήταν ψευδοερμηνευτική εγκύκλιος κατά τη δική μας ερμηνευτική κρίση. Ζητήθηκε λοιπόν από την γυναίκα αυτή, όταν επανασυνδέεται με το ΙΚΑ, τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα, να συντρέχει και ανηλικότητα του τέκνου. Όσες λοιπόν, ενώ πέραν ήδη προσωρινή, δεν είχαν και αυτή την προϋπόθεση, τους ζητήθηκαν πίσω αναδρομικά συντάξεις. Τώρα με την εγκύκλιο αυτή, έστω και καθυστερημένα και κατόπιν πιέσεων και αποδοχής του Υπουργείου Εργασίας ότι είχε γίνει λάθος, όσες από αυτές τις αιτήσεις εκκρεμούν ακόμα σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, δηλαδή ακόμα για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, στο επίπεδο της προσφυγής στο διοικητικό πρωτοδικείο, αυτές λοιπόν θα επανακριθούν με το νέο πλαίσιο νομοθετικό, το οποίο δεν έχει να κάνει με την εγκύκλιο 68 του 2013, με την πρόσθετη προϋπόθεση της επανασύνδεσης που προανέφερα. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι μπορούν να καταστούν συνταξιούχες οι γυναίκες, έτσι απελευθερώνονται, όπως λέει ο καθηγητής, με αναδρομική ισχύ από αρχικής αιτήσεως. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί ήταν κάτι που βασάνιζε πάρα πολλές μητέρες ανηλίκου. Άρα, αυτό, σαν... αυτό το κάναμε, είναι πολύ σημαντικό, μάλιστα, γιατί πραγματικά μάλιστα. Όλα αυτά τα χρόνια τρέχουν οι εξελίξεις, τρέχουμε και εμείς για να ενημερώνουμε. Αλλάζουν τα δεδομένα και πρέπει και εμείς να ενημερώνουμε με τον καλύτερο είναι δυνατό τρόπο. Είναι αδικία από τα στάθια απλά. Και πραγματικά, πέρα από τα ερωτήματα των τηλεθεατών, στέλνουν και πάρα πολλά μας ευχαριστούν για την ενημέρωση και τη σωστή και έγκυρη και έγκριτη ενημέρωση εδώ κάθε αυτό απόγευμα. Αυτό είναι μια εξειδίκευση, μια δική που αποκαταστάθηκε. Κατά τα άλλα, όλεθρος είναι όπως τον περιέγραψε ο καθηγητής. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και σήμερα θα βρούμε λύση μαζί με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Ηλίας Χατζηγεωργίου, Όλια Νικολοπούλου, Αλέξης Μητρόπουλος και Στάθης Χριστοδουλέλης είναι εδώ στο στούντιο.
Ο γιος μου είναι άνεργος, δηλώνει φιλοξενούμενος. Αν μπορεί να δηλώσει δωρεάν παραχώρηση και να δικαιούται το ΕΚΑ, μένει μαζί μας. Ναι, απλά αν είναι φιλοξενούμενος και δηλώνει δωρεάν παραχώρηση, και πού θα μένει? Αν μένει κάπου, πηγαίνει στο οικογενειακό εισόδημα ο υπολογισμός του ΕΚΑ. Εκεί πρέπει να το δει. Γιατί πιάνεται το οικογενειακό κριτήριο, δεν είναι ατομικό το δεν κριτήριο είναι, λοιπόν, για να δικαιούσε το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης. Μεγάλη προσοχή, πράξτε, γιατί είναι αυτό που είπατε, κύριε Μητρόπουλε. Βλέπετε ότι γίνεται με τα επιδόματα. Πλέον πολύ λίγοι θα τα λαμβάνουν, διότι έχουν βάλει τέτοια κριτήρια που δεν ξέρω και αν θα τα παίρνει κάποιος. Να προσέχει ο κύριος αυτό που είπε ο κύριος Χατζηγεωργίου, ότι δεν υπολογίζεται μόνο το ατομικό. Στο ΕΚΑ προέχει κυρίως το οικογενειακό. Διότι ξέρουν ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο και το έχουν κλείσει κάθε δυνατότητα κλπ. Άρα με το οικογενειακό φαίνεται δεν μπορεί να κάνει στο, αυτό. Στο ατομικό θα πέφτει έξω προϋπολογισμό 5 φορές με τα δεδομένα πια που εμφανίζουν, με τα δεδομένα που πραγματικά αντιμετωπίζουν οι φορολογούμενοι. Δεν είναι πια θέμα εμφάνισης. Άκουσα ότι η προσωρινή σύνταξη θα γίνει στο 80% της βασικής. Γνωρίζετε κάτι, πότε μπορεί να γίνει αυτό? Υπάρχει εγκύκλειος για την Εθνική Σύνταξη, η οποία το ορίζει το 50% των αποδοχών που υπολογίζονται. Δεν έχει προκύψει κάτι διαφορετικό. Το 80% της, αν εννοεί της Εθνικής, γιατί βασική προέβλεπε ο νόμος Λοβέρδου, η Εθνική είναι αυτή η οποία έχει οριστεί με τον νόμο Κατρούγκαλου, είναι πολύ μικρό. Εύχομαι να μην υπάρχει κάτι τέτοιο. Πάντως δεν έχει προκύψει κάτι. Μέχρι τώρα και σύμφωνα με όσα είπε και ο Στάθης, η ανώτατη προσωρινή είναι δύο εθνικές. 768 ευρώ. Η ανώτατη. Το να πάει στο 80% για τις ανώτερες συνταξιωτικές περιοχές είναι κάτι καλύτερο και ευνοϊκότερο. Το έχουμε ακούσει κι εμείς, αλλά δεν έχει ψηφιστεί, απαντάμε στον αξιότιμο τηλεθεατή. Στάθηκε στο ντουλέλι αυτό που είπαμε και πριν από το διάλειμμα, να δούμε πότε παραγράφονται οι μη καταβληθήσεις στις φορές. 20ετία, στην 20ετία, Σοφία μου, και πότε ξεκινά η 20ετία? Από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους, από τότε που είχε παρασχεθεί η εργασία. Από τότε που είχε παρασχεθεί η εργασία, από τότε ξεκινά η 20ετία. Εντός της 20ετίας, λοιπόν. Εδώ κάνουμε μάχη, όπως κάναμε μάχη και εγώ πρωτοστάτησα στις παραγραφές των φορολογικών χρήσεων, κυρία Μητήλη, να υπάρξει αντίστοιχη δικαστική μεταχείριση και των παραγραφών επί των ασφαλιστικών εισφορών. Δεν μπορεί να αναδράμει το Ταμείο στα 20 και 25-30 χρόνια και ταλανίζει ανθρώπους σε άλλες εποχές εργασίας, σε άλλες εποχές μισθών, σε άλλες δυνατότητες των πολιτών να του λέει πάω 20 χρόνια πίσω. Ενώ στα φορολογικά, όπως εξηγούσε πολύ σωστά ο εμπειρότατος και πολύ γνώστης αυτό ο κύριος Χατζηγυρίου, μπαίνοντας, άκουγα, μιλούσε για την παραγραφή των φορολογικών χρήσεων. Δεν μπορεί να υπάρχει ανισοτιμία σε αυτό των πολιτών απέναντι στο ένα και στο άλλο. Υπό αυτή την έννοια, εγώ μάχομαι και στα ευρωπαϊκά και στα εθνικά δικαστήρια να υπάρξει σύντμηση των παραγραφών και για τις καταβολές της ασφαλιστικής ταμείας. Μακάρι και να το πετύχετε, έτσι. Γιατί πολλές φορές είναι αδύνατον ο επιχειρηματίας να βρει τα στοιχεία, έτσι, ειδικά άμα μιλάμε για χρήσεις πριν από το 1995 που δεν υπήρχε το τάξης. Το πρωτοδικείο ενδεχομένως να έχει το καταστατικό, αλλά να μην βρίσκει τη διακοπή από την εφορία. Μπλέκει σε μια διαδικασία, γιατί μπορεί να έχουν πολτοποιηθεί τα στοιχεία κτλ. Μπλέκει σε μια τεράστια διαδικασία ο ασφαλισμένος να αποδείξει το αυτοαπόδεικτο. Απασχολεί πολύ κόσμο αυτό το θέμα. Πάντως το τραπέζι στη συζήτηση μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών έχει πέσει το σενάριο για ενιαία εισπράξη φόρων και εισφορών. Είναι ψηφισμένο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Είναι και βεβαίως είναι ψηφισμένο. Τι ακριβώς σημαίνει και πρακτικά? Ψήφισε με το νόμο του 4ου μνημονίου του συμπληρωματικού, το νόμο 4472 και το συμπληρωματικό του 78. Άρα οι εισφορές, ακόμα και οι δηλώσεις των εργοδοτών για τις νεοπροσλήψεις εργαζομένων να γίνονται στα δημόσια μέσα τάξης. Αν μιλάμε για φορολογικοποίηση της εργασίας, των εισφορών κλπ. Έτσι δεν είναι όλια? Φορολογικοποίηση. Εξηγώ εδώ με διατάξεις του Μνημονίου πού πάμε στη φορολογικοποίηση. Έχω ανακαλύψει διάταξη, κυρία Μήτυλη, ότι μετά από 2 χρόνια είναι ψηφισμένη η ρύθμιση. Η καταβολή της σύνταξης θα εξαρτάται από την περιουσιακή κατάσταση και η εισοδηματική δυνατότητα του πολίτη. Εισοδηματικά κριτήρια, λοιπόν. Όσο μεγαλύτερη περιουσία έχεις και όσο περισσότερο εισόδημα έχεις, τόσο θα σου μειώνεται η σύνταξη μέχρι και μηδενισμού.
μέχρι και μηδενισμό. Η ρήτρα Αυστραλίας. Αυτό, αυτό είναι ψηφισμένο στο τρίτο μνημόνιο. Εύχομαι, εύχομαι να δώσουμε μάχη να μην ψηφιστεί. Επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Υπουργός Μεταφορών, που συναρτά τα πρόστιμα με ρήτρα περιουσίας ή εισοδήματος, είναι προπομπός αυτής της μεγάλης θεσμικής αθλειότητας να του λέει του συνταξιούχου, ας πλήρωσε 40 χρόνια, ας μάτωσε 37 και 40 χρόνια, αν του λέει ότι έχεις δύο σπίτια, έχεις κάτι τι στην Ελλάδα, θα παίρνεις πολύ μικρότερη σύνταξη ή καμιά φορά αν έχεις πολύ περιουσία δεν παίρνεις καθόλου. Τραγικό. Κοινωνικό σύστημα ασφάλισης θα θεωρείτε αυτό. Και αν μου επιτρέψει, Σοφία, μου να πω κάτι για την ενοποίηση που λέγαμε σφορών και φόρων. Πολύ σωστά είπε ο κύριος καθηγητής. Είναι μνημονιακή μας υποχρέωση και κανονικά μέχρι το τέλος του 2017. Απλά φαίνεται ότι, μάλλον δεν θα προλάβουμε μέχρι το τέλος του 2017. Να δούμε τώρα πότε θα γίνει. Αλλά φτιάξει ο ΕΦΚΑ τον εαυτό του. Αυτό, να αυτό να έτσι, να μπορέσει να δώσει τα στοιχεία. Το τάξη μια χαρά τα πάει. Ναι. Κύριε Εύα, καλησπέρα σα. Ναι, καλησπέρα σα. Σα ακούμε. Το πατριώτη μου, τον κύριο Χρυστοδουλέλη, θα ήθελα μια ερώτηση. Βεβαίως. Θέλω να ρωτήσω για το σύζυγο. Είναι εκπαιδευτικός. Έχει διοριστεί 1η-9η το 81 και έχει και 6 μήνες αναπληρωτή. Συμφέρει να βγει τώρα στη σύνταξη ή μπορεί να μείνει ακόμη? Έχει δυνατότητα να μείνει 3 χρόνια. Τι τον συμφέρει, αυτό θα ήθελα να μου πείτε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε κατά πρώτον ότι μπορεί να βγει σε σύνταξη. Είναι ασφαλισμένος πριν το 83, θα έβγαινε με 35 χωρίς όριο ηλικίας. Από εκεί και πέρα, το αν συμφέρει ή όχι εξαρτάται αποκλειστικά από τον μισθό που λαμβάνει σε σχέση με την προσδοκόμενη είναι σύνταξη. Είναι 1.380 καθαρά τώρα, αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Η σύνταξή του αυτή τη στιγμή με τα χρόνια που έχει μαζί με το επικουρικό θα είναι γύρω στα 1.180 προσεγγιστικά. Επομένως, αυτομάτως προκύπτει ένα 200 διαφορά. Αυτά σε συνδυασμό με το ότι από 1η-1η-19 θα έχουμε μια περαιτέρω μείωση, θα κρίνεται κατά πόσον θέλει να συνεχίσει ή όχι. Πάντως... Ναι, κύριε Χρυστοδουλέλη, να ρωτήσω, αν φύγει το 17 ή αν φύγει το 18, θα υπάρχει κάποια διαφορά στη σύνταξη ή έχουμε κάποια άλλη επιβάρυνση μετά το 18? Διασώζει ένα μικρό κομμάτι. Διασώζει ένα πολύ μικρό κομμάτι της προσωπικής διαφοράς, της διαφοράς μεταξύ του παλιού τρόπου υπολογισμού και του νέου τρόπου υπολογισμού, το οποίο όμως ούτως ή άλλως, όπως προείπα, από 1η-1η-19 κόβεται. Άρα λοιπόν, το όποιο όφελος θα είχε φεύγοντας πριν... Είναι για ένα έτος. Ναι, είναι πολύ... Άρα λοιπόν, η απόφαση πρέπει να συναρτηθεί λίγο πιο μακροχρόνια, με βάση γενικότερα το συμφέρον του. Η άποψή μου είναι όσο μπορεί να παραμείνει και ξεφεύγει από το λογιστικό. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλοι μου πάρα πολλές ερωτήσεις για τους συνδικιούχους. Και μας ρωτάει ο συνδικιούχος που έχει κάνει ακατάσχετο λογαριασμό. Κινδυνεύει με κατάσχεση? Βέβαια. Περίμενε. Είπαμε για τους συνδικιούχους το εξής. Ότι αν έχουμε έναν κοινό λογαριασμό με κάποιον άλλον, αλλά αυτόν τον κοινό λογαριασμό τον έχει δηλώσει μόνο ένας εκ των δύο ακατάσχετο και ο άλλος οφείλει οτιδήποτε, οπουδήποτε οφείλει προς δόη ως επιτοπλίστων, μπορεί να γίνει κατάσχεση. Θα πρέπει δηλαδή και οι δύο συνδικαιούχοι, οι τρεις συνδικαιούχοι όσοι είναι, για να μην υπόκεινται σε κατάσχεση, να έχουν και οι δύο και οι τρεις τον ίδιο ακατάσχετο λογαριασμό. Εάν έχει ο ένας αυτόν και έχει και κάποιον και ο άλλος συνδικαιούχος έχει έναν άλλο λογαριασμό, υπόκειται σε κατάσχεση στην περίπτωση που οφείλει. Μεγάλη λοιπόν προσοχή, έναν ακατάσχετο λογαριασμό. Έναν, μόνο όσοι συνδικαιούχοι υπάρχουν, όλοι αυτοί να έχουν έναν τον ίδιο ακατάσχετο, τον αυτό ακατάσχετο. Και μεγάλη προσοχή, τα επιδόματα να τα βάζουμε σε ακατάσχετους λογαριασμούς. Πάλι η ρύθμιση να γίνει πριν μπλοκαριστεί ο λογαριασμός. Αν βρουν τη ρύθμιση σε ισχύ, συνήθως δεν λαμβάνουν μέτρα. Έχουν το δικαίωμα να το κάνουν, δεν το κάνουν συνήθως. Εάν πάρουν μέτρα και ρυθμίσεις μετά, για να ξεμπλοκάρουν το λογαριασμό, πρέπει να αποπληρώσεις όλη τη ρύθμιση. Έτσι. Την πάει η ρύθμιση των 12 δόσεων. Πολύ σημαντικό αυτό που λέει και ο κύριος Χατζηγιώργιος. Και για τα επιδόματα που είπες, επειδή είναι κάτι που έτσι το ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος αυτές τις μέρες, είπαμε μεγάλη προσοχή και στα οικογενειακά επιδόματα, τα οποία δεν εξαιρούνται και δεν θεωρούνται ακατάσχετα. Δηλαδή επιδόματα πολυτέκνων, τριτέκνων κλπ. Μεγάλη προσοχή λοιπόν σε ποιους λογαριασμούς κατατίθενται. Άρα προσέξτε όταν το επίδομα παίρνεται να είναι σε ακατάσχετο λογαριασμό, γιατί θα έχετε πρόβλημα και δεν θα το δείτε το επίδομα. Ηλία Χατζηγεωργίου, να δούμε ποια έξοδα χτίζουν το αφορολόγητο. Τα έξοδα που χτίζουν το αφορολόγητο είναι σχεδόν το σύνολο των καταναλωτικών δαπανών, των λογαριασμών και γενικότερα, αν εξαιρέσουμε το ενίκιο και τις αγορές περιουσιακών στοιχείων, αυτοκινήτων και οτιδήποτε θεωρείται τεκμήριο,
Όλα τα υπόλοιπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να χτίσουν το φορολόγητο από το φορολογούμενο. Σε υπολογισμό που είχαμε κάνει στο γραφείο, περίπου αν μια οικογένεια πληρώνει το σούπερ μάρκετ μέσα από την πιστωτική κάρτα ή την χρεωστική, θεωρώ ότι καλύπτεται αν δεν έχει υπέρογκα εισοδήματα που θα πρέπει να μαζέψει περισσότερες αποδείξεις. Άρα θεωρώ ότι χτίζεται σχετικά εύκολα το φορολόγητο. Βέβαια θέλει προσοχή για το ποιος θα πρέπει να μαζέψει, να χτίσει το φορολόγητο αυτό, ποιανού κάρτα χρησιμοποιείται. Όταν είναι ζευγάρι και κάνουν την δήλωση, ο ένας το μεταφέρει στον άλλον. Όταν ζουν στην ίδια κατοικία ο μπαμπάς με τα παιδιά θα πρέπει και αυτά να χτίσουν το δικό τους φορολόγητο αν έχουν πραγματικό εισόδημα. Θέλει λίγο προσοχή. Γενικά δεν είναι δύσκολο. Αν δεχτιστεί όμως, ο φόρος που θα πληρωθεί είναι αρκετά υψηλός, είναι το 22% του ποσού των αποδείξεων που δεν συνέλεξαν μέσω της χρήσης πλαστικού χρήματος. Κύριε Βασίλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας σε όλη την παρέα. Να μιλήσω με τους κυρίους εργατολόγους. Βεβαίως, ο κύριος Μητρόπουλος και ο κύριος Σταδουλέλης. Σας ακούνε. Για τη γυναίκα μου να ρωτήσω, είναι γεννημένη το 56, είναι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ 74, 73, 75, 2,5 χρόνια, κατόπιν αδράνεια και από το 2001 είναι στο ΤΕΒΕ, μέχρι και σήμερα. Πότε μπορεί να βγει? Λοιπόν, αν μου επιτρέπει ο καθηγητής και μετά θα συμπληρώσει και εκείνος. Έχει γεννηθεί το 56, επομένως, τελευταίος φορέας στο ΤΕΒΕ, σωστά? Μάλιστα, μάλιστα. Στο ΤΕΒΕ είναι από πότε? Από το 2001. Συνολικά λοιπόν 16 χρόνια και νωρίτερα άρα 2 χρόνια. Ναι, περίπου. Ναι. Πάει στη διάταξη, λοιπόν, πάει στη διάταξη της 15 ετίας. Για να μπορέσει να βγει σε σύνταξη, αναγκαστικά με τελευταίο φορέα τον ΟΑΕ θα έπρεπε να πάει στα 67 της, όμως όταν φτάσει 62 θα μπορεί να καταθέσει στον ΟΑΕ, ο ΟΑΕ να απορρίψει και να διαβιβάσει στο ΙΚΑ. Αυτό δεν θα άρα λοιπόν, το κοντινότερο χρονικό σημείο είναι το 62ο έτος ηλικίας. Αν αντί για το 56 είχε γεννηθεί το 55, με τα νέα δεδομένα που καθορίζονται στη διαδοχική ασφάλιση, θα μπορούσε και χωρίς να φτάσει στα 62, θα μπορούσε ήδη από τώρα. Όμως αναγκαστικά πλέον, λόγω ημερομηνίας γεννήσεως, θα πρέπει να συμπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας. Καταθέτει ο ΟΑΕ, απορρίπτει ο ΟΑΕ και διαβιβάζει στο ΙΚΑ. Μάλιστα. Είναι Αύγουστο το 56, δηλαδή μέχρι τον Αύγουστο του 18 λέτε. Αύγουστο του 56, αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι 61 κλεισμένα. Ναι. Σε ένα χρόνο από τώρα, τον επόμενο Αύγουστο, σωστά, θα μπορεί να καταθέσει με τη διαδικασία που προαναφέραμε. Ας αφήσει ένα τηλέφωνο. Ναι. Τι μισθό μπορεί, τι σύνταξη μπορεί να βγάλει, κύριε? Έχει σχετικά λίγα χρόνια ασφάλισης, επομένως θα το προσδιορίσει γύρω στα 600 ευρώ με προσεγγιστικά, σας το αναφέρουμε. Η μειωμένη. Ναι. 600 αμυκτό λέτε? 600 καθαρά. Μάλιστα. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Μητρόπουλε, κύριε Χρυστοδουλέλη, μιλήσαμε για ταχύτερη απονομή συντάξεων. Πλέον μας εξηγήσατε, κύριε Μητρόπουλε, το λόγο. Επειδή πάρα πολλοί τηλεθεατές μας στέλνουν μηνύματα, 2,5 χρόνια περιμένω, 2 χρόνια περιμένω. Τι να περιμένουν πλέον, δηλαδή θα δουν σύντομα τη σύνταξή τους? Σύμφωνα με το πρόγραμμα να περιμένουν ότι μέχρι το Μάρτιο του 2018, σας είπα γιατί πρέπει να επανυπολογιστούν mm-hmm. και να εξευρεθεί η προσωπική διαφορά, θα έχουν υπολογιστεί αν υπάρξει και σχετική πίεση όπως υπάρχει. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ μπαίνουμε σε μία φάση όπου πάμε σε μία ταχυτέρα εκαθάριση των αιτήσεων για διάφορους λόγους. Να περιμένει αφού εκκρεμεί για 2,5 χρόνια, θεωρώ ότι άλλο ένα εξάμηνο θα περιμένει, όχι παραπάνω, και θα πάρει τη σύνταξη. Μπορεί και νωρίτερα να την πάρει, αλλά το αργότερο αυτό. Μπορεί να δει τη θετική μεριά. Έχει βοηθήσει άθελά του στο χτίσιμο του πρωτογενού. Του πρωτογενού. Είναι χτίσει. Είναι χτίσει πρωτογενού πλέον. Άλλο ένα χτίσει. Ξέρετε τι μου λένε τώρα, επειδή παρακολουθούν πραγματικά με κάθε λεπτομέρεια ό,τι αναφέρουμε στην σωστή ενημέρωση των τηλεθεατών. Λένε λοιπόν με τον επανυπολογισμό θα υποστούν μειώσει στι συντάξει. Ο επανυπολογισμό θα φέρει σίγουρα μειώσει. Εκτό γιατί ο επανυπολογισμό. Ένα λεπτό, κύριε Μητρόπουλε. Ο επανυπολογισμό τι σημαίνει? Ας βγήκες πριν 20 χρόνια, ας ίσχυε τότε άλλος νόμος, ας είχε άλλα ποσοστά αναπλήρωσης, 60%, τώρα όλες οι συντάξεις θα μπουν στο τραπέζι και θα επανυπολογιστούν με τα μειωμένα ποσοστά. Θα μπουν στον κόφτη Κατρούγκαλου. Συνεπάγεται ο μείωση, κόφτης λοιπόν. Κατρούγκαλου θα συνεπάγεται
και στις κυρίες και στις επικουρικές κάποια μείωση. Σε κάποιους μπορεί να είναι μικρή, σε κάποιους θα είναι πολύ μεγάλη. Ιδιαίτερα στα στρώματα, τα ανώτερα, στρατιωτική, ένστολη, ειδικά μισθολόγια, όλα αυτά θα είναι μεγάλη. Άρα οι περισσότεροι θα βρεθούν με προσωπική διαφορά στην κύρια και στην επικουρική. Και το 19 θα μπουν στον κόφτη της προσωπικής διαφοράς. Μα δύο μειώσεις λοιπόν. Δύο μειώσεις. Όποιος έχει και κύρια και επικουρική θα υποστεί ένα 18 στην κύρια και ένα 18 στην επικουρική. Αυτά τα αποκρύπτει η κυβέρνηση για να μπορέσει να έχει το αφήγημα του επιτυχούς σεναρίου. Αλλά οι πολίτες, οι συνταξιούχοι θα υποστούν μείωση. Επαναλαμβάνω, θα πολεμήσουμε να μην ισχύσει αυτό το σκυρόμετρο. Κυρία Αφροδίτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Έχω να κάνω μία ερώτηση. Είναι, περπατάω το 71. Μάλιστα. Είχα μια επιχείρηση την οποία την έκλεισα το 12. Από εκεί και πέρα είμαι ανεργή και κάνω φορολογική δήλωση μόνο με εισοδήματα ενοικίου. Μπορώ να δικαιολογήσω έξοδα? Καταρχήν, δεν χρησιμοποιώ κάρτα. Αν δεν προκύπτει διαφορά εισοδήματος και αυτή να χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία, δεν χρειάζεται για το ενίκιο να μαζέψετε αποδείξεις. Από εκεί πέρα τι έξοδα είναι? Παίρνω εισοδήματα από ενίκια. Συγγνώμη. Παίρνω εισοδήματα από ενίκια. Ωραία. Όταν λέτε να δικαιολογήσω έξοδα, τι εννοείτε? Δεν πάνε. Διαβίωση. Ωραία. Εάν οι δαπάνες που κάνετε είναι χαμηλότερες από τα ενίκια, είναι κάτι το οποίο το στηρίζετε. Είναι το πραγματικό γεγονός. Από εκεί και πέρα, εάν θέλετε να αγοράσετε κάποιο περιουσιακό στοιχείο, μπορείτε να κάνετε μελέτη ανάλωσης κεφαλαίου χρησιμοποιώντας τις δηλώσεις του παρελθόντος. Ο λογιστής μου είπε ότι επειδή είμαι εισοδηματίας, δεν δικαιούμαι να δηλώνω έξοδα. Δεν υποχρεούστε, όχι δεν δικαιούστε. Όχι, δεν δικαιούμαι. Αυτό... Όχι. Είναι λίγο διαφορετική η έννοια. Επειδή έχετε εισόδημα από ενίκια και μόνο και δεν έχετε εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία, δεν χρειάζεται να χτίσετε το φορολόγητο. Δεν υπάρχει φορολόγητο για εσάς. Το ενίκιο φορολογείται με 15% από το πρώτο ευρώ. Άρα δεν είναι μαχητό οτιδήποτε. Αυτό. Όχι ότι δεν δικαιούστε. Δαπάνες έχετε δικαίωμα να κάνετε από τη στιγμή που έχετε εισόδημα. Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε δαπάνη, αρκεί να το στηρίζει από τα εισόδηματά του. Να προσκομίσω έξοδα. Όχι, δεν χρειάζεται. Και μία ερώτηση ακόμα μπορώ να κάνω? Βεβαίως. Άλλη μία ερώτηση μπορώ να κάνω? Βεβαίως. Είμαι 6 χρόνια στο ΤΕΔΕ. Τα τελευταία, δεν τα έκλεισα την επιχείρηση. Τα τελευταία 2 χρόνια από τα 6 δεν τα πλήρωσα. Πρέπει να τα πληρώσω ή αν παραιτηθώ κάποια σύνταξη μπορώ να διαγραφούν? Σύνταξη λαμβάνετε? Όχι. Για ποιο λόγο δεν έχετε καταθέσει? Έχετε και την ηλικία, έχετε το χρόνο ασφάλισης? Δεν έχω, έχω μόνο 6 χρόνια. Συνολικός χρόνος ασφάλισης? Μάλιστα, άρα, γιατί λοιπόν, δούλευα χωρίς να. Δεν δικαιούστε σύνταξη. Τα 2 χρόνια αυτά πρέπει να τα πληρώσετε όμως. Α, γιατί μου είπαν ότι μπορεί να τα, αν δεν με δικαιούμαι σύνταξη και δεν παίρνω. Όχι, όχι, όχι. Είναι τυπική ασφάλιση στη χώρα μας. Δυστυχώς θα σας κυνηγάει η οφειλή αυτή. Πρέπει να το ρυθμίσετε, να το πληρώσετε. Καλώς, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιώτης, δουλεύω στο Δήμο Αθηναίων από τις 27 Εβδόμου του 85 και είμαι 53 ετών. Πότε βγαίνω στη σύνταξη με τα νέα μέτρα? Τα πρώτα ένσημα τα κόλλησα το 1979. Λοιπόν, είναι 53 ετών, έχει 32 χρόνια. Το πρόβλημα είναι η ηλικία του. Mm-hmm. Θα έβγαινε στα 58 του με 35 χρόνια ασφάλισης. Τώρα πηγαίνει στα 60 του, λόγω του ότι δεν είχε την ηλικία των 58 έως και τον Αύγουστο του 15. Αν συμπληρωθεί το φορολόγητο, συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε την κάρτα μας ή θα συμβεί κάτι, Ηλία? Είναι θέμα απόφασης του φορολογούμενου. Δεν κερδίζει κάτι αυτός που μαζεύει περισσότερες. Το μόνο που μπορεί να κερδίσει είναι να κερδίσει στην κλήρωση αυτή τη λοταρία, που όσο ξοδεύεις περισσότερο, τόσες φλαχνούς και περισσότερους έχεις, άρα αυξάνεις τις πιθανότητες να κερδίσεις. Βέβαια, αν τα βάλουμε κάτω, το πόσες αποδείξεις πληρώνονται με τη χρήση κάρτας σε σχέση με το πόσους λαχνούς σου δίνει και πόσες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις, 1.000 κερδισμένοι θα είναι σε κάθε κλήρωση, πιο εύκολο να κερδίσεις το λότο παρά να κερδίσεις τη λοταρία του Υπουργείου Οικονομικών. Άρα, οι πιθανότητες είναι πολύ λίγες. Μας λέει και ένας τηλεθεατής, βέβαια δεν μας έχει στείλει ολόκληρο το μήνυμα, είμαι αστυνομικός από το 1993 με σύνταξη
29-35 μας λέει, το 1998 άνοιξε ένα πρατήριο Άρτου και πλήρωνα ΤΕΒΕ για 2 χρόνια που λειτουργούσε, τώρα δεν μας λέει όμως κάτι άλλο. Αν θέλετε να μας στείλετε το μήνυμα, θα το διαβάσουμε τη Δευτέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Thank you.